Το θέατρο της Κυριακής. Ξυπόλυτη στο πάρκο. Είναι μια κωμωδία του Νέιλ Σάιμον που παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνε. Βάσο Μανολίδου ως Κορίνα. Αντώνης Αντωνίου, τεχνίτης. Τόνης Γιακοβάκης, υπάλληλος. Στέφανος Λινέος, Πολ. Σμάρο Στεφανίδου, μητέρα. Δήμος Ταρένιος, Βίκτορ Βελάσκο. Η μετάφραση του έργου είναι του Μάριου Πλωρίτη. Η ραδιοφωνική προσαρμογή της Μπίκας Μαρκατά. Η μουσική επιμέλεια της Ιφηγένειας Ευθυμιάτου Σπύρου. Επιμέλεια ήχων Χρήστου Κάσταγλη. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Ραδιοσκηνοθεσία του Δημήτρη Νικολαίδη. Μπράτερ! Ναι! Εδώ πάνω! Στο τελευταίο επάτωμα! Ως που να ανέβει αυτός! Να βάλω και καμιά μπουκάλια σαμπάνια στο ψυγείο. Τι βαλίτσα μέσα στη μέση? Εδώ! Όχι! Ακόμα ένα πάτωμα! Να ετοιμάσω και τα κούτσουλα για τη σάμπα. Τηλεφωνική εταιρεία. Το τηλέφωνο. Είστε ο τεχνίτης. Περάστε μέσα. Σωστή ορειβασία. Ναι. 8 πατώματα. Χωρίς να λογαριάσουμε και την εξωτερική σκάλα. Τα πόδια μου. Τα πόδια μου τη λογάριασαν και την παραλογάριασαν. Πολ Μπράτερ, έτσι. Μάλιστα. Κυρία Πολ Μπράτερ. Έχω σημειώσει. Τηλέφωνο τύπου πριν υπήσεις. Α, εκείνο το μικρό, με το φωτάκι, το μπέζ. Το μικρό, με το φωτάκι, το μπέζ. Θέλετε λίγο νερό? Ναι. Μήπως θα θέλετε σόδα ή μπύρα, δεν έχω. Λίγο νερό μου φτάνει. Ωραία. Μόνο που δεν έχω ποτήρι. Ξέρετε, δεν μας έστειλαν ακόμα. Γιατί δεν βάζετε το κεφάλι σας κάτω από τη βρύση και να ρουφήξετε? Άστο, δεν πειράζει. Πού το θέλεις το τηλέφωνο? Το τηλέφωνο, για να δω. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε? Μα εξαρτάται τι θα το κάνετε το δωμάτιο. Θα βάλετε επίπλα μέσα? Κατάχαμε θα καθόμαστε. Βαριά επίπλα? Απ' όλα, και ολαφριά και βαριά. Αλύσα αυτόν που θα τα κουβαλήσει. Να σας πω τι να κάνουμε. Βάλτε το εδώ και κολλήστε του ένα μακρύ μακρύ κορδόνι. Αν δεν βρω θέση πουθενά θα το κρεμάσω όξω από το παράθυρο. Εντάξει. Λυπάμαι πολύ που σας έκανα και ανεβήκατε τόσες σκάλες. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Γινόταν? Όχι, δυστυχώς. Ωραία. Δεν μου λέτε αλήθεια. Θα μένετε εδώ πάνω? Θέλω να πω, κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Χαρά στο κουράγιο σας. Το κουράγιο μου? Τι λέτε, το λατρεύω αυτό το διαμέρισμα. Πρώτα-πρώτα αποδιώχνω τον κόσμο. Ποιον κόσμο? Μητέρες, φίλους, συγγενείς, μαμάδες. Θέλω να πω, κανένας δεν πετιέται να σε δει άμα έχει να σκαρφαλώσει 8 πατώματα χωρίς την εξωτερική σκάλα. Είσαστε νιόπαντροι, ε? 6 ημερών. Πού με καταλάβατε? Χωριό που φαίνεται. Ελπίζω να είναι τα έπιπλα. Δεν θα ήθελα να είμαι μπροστά σε αυτό το δράμα. Ναι! Από το Bloomingdale! Από το Lock and Taylor. Σίγουρα κι άλλο γαμήλιο δώρο από τη μαμά. Μου στέλνει γαμήλια δώρο 2 φορές την ημέρα. Ελπίζω να είναι καμιά ηλεκτρική σόμπα. Αλήθεια, κάνει κρύο εδώ μέσα? Ιδέα σας. Δεν μπορώ να πιάσω την τανάλια. Θα είναι κλειστό το καλοριφέρ, φαίνεται. Φαίνεται. Πρέπει να δω. Γυρίστε το δεξιά. Θα ανέβει αμέσως η ζέστη. Μα είναι γυρισμένο δεξιά.
Αλλά δεν ανεβαίνει. Έτσι είναι αυτά τα παλιά κτίρια. Καλύτερα. Οι γιατροί, ξέρετε, λένε πως ο ατμός κάνει πολύ κακό στην υγεία. Ναι, το Φλεβάρι. Χαίρετε. Άστε τα κάτω αυτά τα πακέτα. Όπου να είναι. Ξέρετε, νόμιζα πως θα είσαστε από το κατάστημα που θα μου έστελναν τα έπιπλα. Ξέρω, ξέρω. Δεν μπορείς να βγάλεις άχνα, από τις σκάλες, όπως και εγώ πριν. Λυπάμαι πάρα πολύ για τις σκάλες. Τι λέει? Νομίζω πως θέλει να υπογράψει στο μπλοκ που κρατάει. Α, μάλιστα, μια στιγμή. Ορίστε μερικά σέντς για τον κόπο σας. Αισθάνεστε καλά τώρα? Μπορείτε να κατεβείτε τώρα όλες τις σκάλες. Ναι, καλά. Σαν δεν τρέπονται να τον βάζουν σε τόσο κουραστική δουλειά γερον άνθρωπο. Μπορεί να είναι μόνο 25 χρονών και να γέρασε που να ανέβει. Εμπρός. Εδώ Ελντοράντο 58191. Πάρε με κι εσύ. Αυτός είναι ο αριθμός μου. Ελντοράντο 58191. Μάλιστα. Αχ, ωραία που ακούγεται, σαν μουσική. Ναι, είναι Ελντοράντο 58191. Μουσικό νούμερο. Εμπρός. Εμπρός. Εντάξει, κύριε Γκράχαμ Μπέλ, με κατάλαβες. Ορίστε, έτοιμο το τηλεφωνάκι σας. Όπως άλλη και η μητέρα μου, σας εύχομαι το πρώτο σας τηλεφώνημα να είναι από το λαχείο του στόλου. Το τηλέφωνο μου, το δικό μου τηλέφωνο, κατά δικό μου, σου δίνει μια αίσθηση δύναμης. Κρατάς όλη την πόλη στο στόμα σου. Παίρνεις όποιον θες, λες ό,τι θες, όποτε θες. Μπορώ να τηλεφωνήσω? Ο λογαριασμός σας άρχισε να τρέχει εδώ και 2 λεπτά. Αχ, ωραία, ωραία. Αλλά σε ποιον να τηλεφωνήσω? Βρήκα. Αλήθεια, το όνομά μου είναι Χάρι Πέπερ. Αν καμιά φορά πάθει τίποτα το τηλέφωνό σας, κάντε μου τη χάρη. Μη ζητήσετε τον Χάρι Πέπερ. Τι τρέχει? Άσχημα νέα? Όχι, αλλά δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο να πάρω και πήρα το αστεροσκοπείο. Απόψε ο καιρός θα είναι λίγα νεφελώδης με τα σφοδρών ανέμων και ελαφράς χιονοπτώσεως. Και εσείς θα είστε οι πρώτοι που θα δείτε το χιόνι να πέφτει από την τρύπα του Φεγγίτη. Ωχ, Θεέ μου, ας είναι τα έπιπλα και όχι ο πόλη για να δει ο πόλη το σπίτι με έπιπλα. Ναι! Εγώ είμαι! Γεια σου, Πολ! Αχ, όπως φαίνεται θα το δει χωρίς έπιπλα. Πόσο καιρό είπατε πως είσαστε παντρεμένοι? 6 μέρες. Ο άντρας σας δεν θα προσέξει πως είναι άδειο το δωμάτιο πριν από τον Ιούνιο. Λοιπόν, κυρία Ελντοράντο 58191, να ζήσετε και να αποκτήσετε γρήγορα πολλές δευτερεύουσες εγκαταστάσεις. Και τώρα η κατάβαση. Κορίνα, πού είσαι? Εδώ πάνω, αγάπη μου. Τελευταίο πάτωμα. Δώσε μου το τηλέφωνο. Εμπρός. Ναι. Ναι, εδώ είναι. Ναι, θέλω να πω, εδώ θα είναι σε λίγο. Ανεβαίνει. Μπορείτε να περιμένετε 2 πατώματα. Πολ! Πολ! Τρέξε γρήγορα, αγάπη μου. Τρέχω. Εμπρός. Εμπρός, έρχεται. Ναι, σε μισό πάτωμα. Ευχαριστώ. Μην περιμένεις και σπουδαία πράγματα. Τα έπιπλα δεν μας ήρθαν ακόμα και η μπογιά δεν πέτυχε όπως την ήθελα. Όπως νομίζω πως θα γίνει κουκλίτσα. Πολ! Πολ, είσαι καλά? Έρχομαι! Έρχομαι! Έρχεται, έρχεται. Καλημέρα, λατρεία μου. Αχ, Πολ, χρυσέ μου. Λοιπόν, πες κάτι. Είναι 9 πατώματα. Το ήξερε? Το ήξερες πως είναι 9 πατώματα? Ψέματα, 8. Και τι είναι εκείνο το μεγάλο πράγμα που κρέμεται έξω από το κτίριο? Αυτό δεν είναι πάτωμα, είναι η εξωτερική σκάλα. Μπορεί να είναι εξωτερική, αλλά είναι σκάλα. Πολ, αυτό έχεις όλο και όλο να μου πεις. Όταν λοιπόν πρώτο είδα το διαμέρισμα,
Δεν μου φάνηκε για 9 πατώματα. Γιατί? Γιατί δεν είδες το διαμέρισμα, ξέχασες. Ο ιδιοκτήτης έλειπε και ο θηρωρός μας έδειξε το τρίτο πάτωμα. Α, γι' αυτό. Δεν σ' αρέσει, ε? Δηλαδή, δεν σ' αρέσει καθόλου? Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Για στάσου. Περίμενε πρώτα να ξεθολώσουν τα μάτια μια στιγμή. Εγώ που έλεγα ότι θα μπεις μέσα και θα κάνεις. Κάνω, κάνω. Εντάξει. Πόλη, θα γίνει μούρλια, στορκίζομαι. Εσύ φταίς, γύρισες πριν την ώρα σου. Σε πεθύμησα. Αλήθεια το λες? Ακριβώς στη μέση της πρωινής συνεδριάσεως, λοιπόν, άρχισα να νιώθω την ανάγκη να βρεθώ κοντά σου. Αυτό είναι θαυμάσιο, Πόλ. Ακού, έχω μια ιδέα. Ναι. Να πάρουμε ένα ταξί και να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο μας. Έχουμε ακόμα μία ώρα δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το δωμάτιό μας. Δεν μπορούμε. Τους κλέψαμε μια πετσέτα και δύο τασάκια. Είμαστε παράνομοι. Ώστε με αγαπάς ακόμα? Σε αγαπώ. Ύστερα από 6 ολόκληρες μέρες. Περίεργο, ε? Μα εκείνο ήταν ο μήνος του μέλητος. Τώρα μπήκαμε σε κανονικό δρομολόγιο. Νόμιζα πως θα αρχώσουν ένα σπίτι απόψε και θα σφίγγαμε τα χέρια και θα αρχίσαμε τον έγγαμο βίο που λένε. Πώς είσαι? Σειρά μου να πω. Αν και δικηγόρος, ξέρεις και φυλάς τρέλα. Αν και ξέρω να φυλώ τρέλα, είμαι και δικηγόρος ολικής. Τι θα πει αυτό? Έγινε τίποτα? Τίποτα θαυμάσιο? Για το Θεό, πες μου, τι? Δεν είναι βέβαιο ακόμα. Υποτίθεται πως θα μου τηλεφωνήσουν από το γραφείο και θα μου πούν σε 5 λεπτά. Α, τηλεφώνησε. Τι? Θέλω να πω τηλεφωνούν. Πότε? Να, τώρα, είναι στο τηλέφωνο. Πού? Εκεί. Γιατί δεν μου το πες? Το ξέχασα, με φίλησε, ζελίστηκα και το ξέχασα. Α, έχει πάρει νούμερο, εντάξει. Ναι, με έχουν πάρει. Ποιο, Φρανκ, εσύ είσαι? Λοιπόν, λέγε, τι έγινε? Έλα, πες μου, σε παρακαλώ. Σοβαρά? Όλη την υπόθεση? Λοιπόν, Φρανκ, σε λατρεύω. Ας τα αυτά τώρα, τι θα πει νευρικός? Για πες μου, σε παρακαλώ, πες μου, πέρασε τις εξετάσεις, ναι ή όχι? Ναι? Λοιπόν, θα τα μελετήσω απόψε το βράδυ. Εντάξει. Το βράδυ. Λοιπόν, θα έρθω αύριο το πρωί στις 8 και θα ξανακοιτάξουμε μαζί όλα τα έγγραφα. Φρανκ, τι γραβάτα να φορέσω? Δεν ξέρω. Εντάξει. Καλά. Άκουσες. Τι είπες για απόψε το βράδυ? Πρέπει αύριο το πρωί να πάω στο δικαστήριο. Πήρα την πρώτη μου υπόθεση. Τι είπες για απόψε το βράδυ? Πρέπει να μελετήσω όλα τα έγγραφα. Ο Μάρσαλ θα πάει στην Ουάσιγκτον αύριο και θα αναλάβω εγώ την υπόθεση. Μαζί με τον Φρανκ, βέβαια, αλλά ουσιαστικά εγώ μόνος μου. Κορίνα, αγάπη μου, είμαι δικηγόρος πια. Εγώ νόμιζα πως είσαι σύζυγος πια. Μα δεν καταλαβαίνεις, αγάπη μου. Η πρώτη μου υπόθεση. Ναι, καταλαβαίνω. Η πρώτη μας νύχτα σπίτι μας. Πίστευα πως θα είμαστε μαζί απόψε το βράδυ. Μα θα είμαστε μαζί αύριο το βράδυ. Ελπίζω να έφερα τη δικογραφία. Εγώ έφερα ένα μαύρο δεντελένιο νυχτικό. Δικογραφία. Α, ξέρεις. Λοιπόν, είναι μια αρκετά απλή υπόθεση. Άκουσε. Ένα κατάστημα γουναρικών έκανε μήνυση σε μια κυρία επί αθετήσει λογαριασμού. Θα σου κάνω κι εγώ μήνυση επί απιστία. Λογάριαζα να σου μαγειρέψω μακαρόνια με σάλτσα από μύδια, φορώντας μπικίνι. Εμείς βέβαια εκπροσωπούμε το κατάστημα. Έφτιαξαν 4 γούνινα παλτά, ειδικά για αυτή την κυρία. Και τώρα εκείνη δεν τα θέλει. Τα βρήκα αυτό το αριστούργημα σε ένα κατάστημα. Είναι ένα σταυρόλεξο με σόκι λέξεις. Αλλά βέβαια το κατάστημα δεν μπορεί να τα πουλήσει αυτά τα παλτά. Η κυρία έχει ύψος 1,40. Μόνο κανένα πλούσιο κοριτσάκι μπορεί να τα αγοράσει. Θα έβαζε ένα δίσκο και θα σου χώραβα το χώρο της κοιλιάς. Βέβαια, το μόνο κακό είναι ότι δεν έχει έγγραφο συμβόλαιο στα χέρια του. Ναι, εγώ προσπαθώ να σε διασκεδάσω και εσύ κάθεσαι και μας σου λες δικογραφίες. Ο γάμος μας να βάγισε οριστικά. Αγάπη μου, Κορίνα, αγάπη μου, με συγχωρείς. Είμαι αναστατωμένος. Δεν θες να γίνω πλούσιος και διάσημος? Ναι, την ημέρα. Τη νύχτα θέλω να είσαι κοντά μου και άντρας μου. Μα θα είμαι. Μόλις τελειώσει η υπόθεση Μπέρνμπαουμ κατά Γκάμπι. Λοιπόν, άκουσε τι θα κάνουμε. Η αυριανή νύχτα θα είναι δικιά σου νύχτα. Θα κάνουμε ό,τι θες εσύ. Ναι, κάτι τρελό, παλαβό και άγριο. Ναι. Σαν τι δηλαδή? Ναι. Λοιπόν, θα γυρίσω νωρίς και θα καταβροχθήσουμε ο ένας τον άλλο. Ω, πολύ θαύμα! Θαύμα! Δεν μπορούμε να αρχίσουμε από απόψε. Όχι, Χρυσό μου, γιατί απόψε πρέπει να εργαστώ. Μόνο που να καθίσω. Καλά, τα έπιπλα θα είναι εδώ στις 5. Μου δώσαν το λόγο τους. Τα έπιπλα έδωσαν το λόγο τους. Καλέ, ο έπιπλας. Στις 5 είπες. Είναι 5:30. Δηλαδή, αν δεν έρθουν τα έπιπλα, θα πάμε να καθίσουμε εμείς στο επιπλάδικο. Αχού που να είναι, θα έρθουν. Θα άργησαν με την κυκλοφορία. Εγώ τι θα κάνω. Το δικαστήριο αύριο. Δεν πάμε σε κανένα ξενοδοχείο, αγάπη μου. Τώρα μόλις φύγαμε από το ξενοδοχείο. Α, δεν με νοιάζει, έρθουν δεν έρθουν τα έπιπλα. Εγώ θα κοιμηθώ στο σπίτι μου απόψε. Αλλά πού, στο μπάνιο? Και η μπανιέρα έναν μονάχα χωράει. Μόνο έναν χωράει Πού είναι η μπανιέρα? Δεν υπάρχει μπανιέρα. Δεν υπάρχει μπανιέρα? Όχι, μόνο ντους. Θέλω εγώ πώς θα κάνω μπάνιο. Δεν θα κάνεις μπάνιο, θα κάνεις ντους. Μα δεν μ' αρέσει το ντους, μ' αρέσει το μπάνιο.
Κορίνα, σε παρακαλώ, πες μου, πώς θα κάνω μπάνιο. Καλά, θα ξαπλώσεις τον ντους και θα κρεμάσεις τα πόδια σου στον νηπτήρα. Σήμερα έτυχε. Και κάνει και κρύο εδώ μέσα. Μα δεν υπάρχει θέρμανση. Πώς δεν υπάρχει, άκου δεν υπάρχει. Κουτζάμ καλοριφέρ, δεν το βλέπεις. Ναι, το βλέπω. Το πιο παγωμένο πράγμα μέσα εδώ, σε αυτό το δωμάτιο, είναι το καλοριφέρ. Μπορεί να χάλασε το καζανάκι. Θα κόπηκε και η θέρμανση σε όλο το κτίριο. Όταν ανέβαινε, είχε ζέστη στις σκάλες. Ορίστε, και εδώ έξω στο χολ, όλοι χαρά Θεού. Μα όλα εξηγούνται, επειδή είναι άδειο το διαμέρισμα. Να και το χολ είναι άδειο, αλλά είναι ζεστό. Πολύ ζεστό. Καλά, θα ζεσταθεί και εδώ, μόλις ανάψω τη φωτιά. Φωτιά, μα θα πρέπει να την ταΐζεις νύχτα μέρα. Α, ναι, θα θερμαστείς, νόστιμο θα είναι. Ναι, μένα μου λες. Λοιπόν, άκουσα, αγάπη μου, θα φωνάξω τον ιδιοκτήτη. Δεν εδώ. Πού είναι? Στην Ιαπωνία. Υπάρχει ένας επιστάτης που έρχεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δηλαδή, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο θα ξεπαγιάζουμε. Θα έρθει αύριο το πρωί. Και τι θα κάνουμε απόψε, έχω δικαστήριο αύριο. Τι το λες και το ξαναλες, αν έχεις δικαστήριο κάθε μέρα. Αύριο είναι τα εγγενιά σου. Ωραία, τι θα κάνουμε. Καλά, όπου να είναι θα έρθουν τα έπιπλα. Στο μεταξύ, εγώ θα ανάψω τη φωτιά. Τη σόμπα θέλω να πω. Ναι. Και θα κάτσεις τη φωτιά με τους νόμους σου και με ένα σάλι στο σώμα σου, σαν τον Αβραάμ Λίνκολ. Δεν μου λες, αστείο ήταν αυτό. Όχι, καρφί, αλλά δεν βγήκε αστείο. Κάνεις εκεί, Πολ. Κοιτάω αν τα παράθυρα είναι κλειστά. Είναι, τα κοίταξα εγώ. Ωραία, γιατί φυσάει εδώ μέσα. Δεν φυσάει καθόλου. Μα δεν είπα πως κάνει ρεύμα, είπα πως φυσάει. Ένας παγωμένος βορειοανατολικός άνεμος διαπερνά το δωμάτιο. Έλα, δεν υπάρχει λόγος να σαρκάζεις. Δεν σαρκάζω, ξεπαγιάζω. Μα πώς μπορεί να φυσάει βορειοανατολικός άνεμος μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο. Ξέρω, ανοίξε. Α! Για κοίτα! Ο Φενγκίτης έχει μια τρύπα. Μα δεν την είχα δει. Εσύ? Ούτε εγώ την είχα δει, βέβαια. Αφού δεν είχα δει το διαμέρισμα, πώς θα βλέπα την τρύπα. Όχι, δεν και τρύπα, μια τόση τρυπίτσα είναι. Ναι, τι τρυπίτσα. Εδώ χωρά να περάσει ολόκληρο βόδι. Έλα, σιγά τώρα, υπερβολικέ. Έλα τώρα, μην χολοσκάς. Μην χαγαλάς την καρδιά σου για μια παλιοτρυπίτσα. Μπορούμε να τη βολώσουμε με κάτι για απόψε. Ναι, αλλά πώς θα ανέβουμε εκεί πάνω. Εκεί πάνω μόνο αν πετάξεις με αεροπλάνο. Μα μια νύχτα είναι, θα περάσει. Δεν κάνει δε και τόσο κρύο. Φεβρουάριο, ξέρεις. Ξέρεις πως θα είναι στις 3 το πρωί του Φεβρουάριο, μαύρος ψόφος. Όχι, δεν θα είναι ψόφος. Τηλεφώνησα στη μετεωρολογική υπηρεσία. Θα είναι λίγα νεφελώδης με τα σφοδρών ανέμων και ελαφράς χιο. Τι, πώς το είπες αυτό που το σταμάτησες, πώς το είπες, ελαφράς τι? Χιοπτώσεως. Το νότο φάγαμε, χιονοπτώσεως. Λέει θα χιονίζει απόψε, εδώ μέσα. Ξέρεις, η μετεωρολογική υπηρεσία λέει πάντα αντίθετα. Λιακάδα προβλέπει και βρέχει. Χιόνι προβλέπει και. Καταλαβαίνω. Δηλαδή θα φτιαρίζω χιόνι μέσα στο σαλόνι μου. Έλα τώρα, απεσιόδεξε. Πόσο χιόνι θα πέσει από μια τόσο δατρυπίτσα. Αυτό τον αέρα, αγάπη μου, μπορεί να το στρώσει 2 μέτρα εδώ μέσα. Λοιπόν, Κορίνα, λόγω τιμής, δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να είσαι τόσο ψύχρεμη. Τι θες να κάνω? Να τραβάς τα μαλλιά σου όπως εγώ. Μα είναι φυσικότατο. Έλα, εγώ έχω μια καλύτερη ιδέα. Θα σε ζεστάνω εγώ. Και δεν θα πληρώσει και θέρμανση. Από ό,τι βλέπω, η δικηγορική μου καριέρα θα τελειώσει πριν αρχίσει. Τόσο το καλύτερο. Θα πεθάνουμε από την πείνα. Και θα μας βρουν εδώ νεκρούς τον ένα στην αγκαλιά του άλλου. Εις υπερών της 408 εισοδού ανεβρέθησαν 2 εραστές κατεψυγμένοι. Αγαπιόμαστε πάλι. Αγαπιόμαστε πάλι. Το κρεβάτι. Ελπίζω δηλαδή να είναι το κρεβάτι. Τα έπιπλα! Μια έκπληξη! Ω, Θεέ μου, Πολ! Τι τρέχει? Θεόλη μου, κάνε σε παρακαλώ να είναι η γυναίκα αυτός που φέρνει τα έπιπλα. Γυναίκα! Κορίνα! Η μητέρα μου είναι! Η μητέρα σου τώρα! Α, δεν μπορούσα να περιμένει ούτε μια μέρα. Α, Κορίνα, πρέπει να τη διώξεις. Έχω δικαστήριο αύριο. Είναι άσχημα εδώ μέσα χωρίς έπιπλα, ε! Δεν θα της αρέσει καθόλου το σπίτι μας, ε, Πολ! Θα της φανεί φρίκι. Κορίνα, πού είσαι, Κορίνα! Εδώ πάνω, μαμά! Απάνω, στο τελευταίο πάτωμα! Πώς θα μπορέσω να δουλέψω απόψε, αγάπη μου? Πώς θα μπορέσω? Σε πες μου, τι θα γίνει? Θα νομίσεις πως έτσι θα ζούμε σαν τζιγκάνι σε ένα γκρεμισμένο στάβλο. Αν το ήξερα θα κοιμόμουν στο γραφείο. Θα κοκαλούσε από το κρύο. Θα κάτσει εκεί με το παλτό της και θα χτυπάνε τα δόντια της σαν καστανιέτες. Μπορεί να είσαι ακατανόητη. Πριν από 5 λεπτά το σπίτι σου φαινόταν παράδεισος και τώρα μιλάς σαν να είναι μπουντρούμι. Η μαμά δεν μπορεί να καταλάβει, Πολ. Έχει διαφορετική. Δεν είναι νέα γενιά. Εγώ είμαι νέα γενιά, αλλά έχω σκευρώσει από το κρύο. Κορίνα! Ακόμα ένα πάτωμα, μαμά! Ορκίσου ένα πράγμα. Μην τη πει για τον Νίκη, Πολ. Αν σε ρωτήσει, πες ότι δεν ξέρει ακόμα ακριβώς. Δεν ξέρω πώς είναι το Νίκη μου. Μα πρέπει να ξέρω τι δικηγόρος είμαι, Κορίνα. Δεν μπορείς να πεις ένα ψεματάκι τόσο δά για χατήρι. Μα γιατί? Γιατί δεν είναι ανάγκη να τη πει πως πληρώνουμε $125 το μήνα. Πολύ καλά. Πόσα πληρώνουμε? 60.
Τι? 65. Κορίνα. Άντε, 75. Συμφωνεί. 75 δολάρια και 43 σέντς το μήνα. Μαζί με τον γκάζι και το ηλεκτρικό. Τι λες, θα το πιστέψει? Ο καθένας μπορεί να το χάψει αυτό. Τα 125 δολάρια είναι δύσκολο να χάψει αν δεν απατώμε. Πολύ αργή. Ελπίζω να μην έμαθε τίποτα. Ελπίζω κι εγώ. Ορκίσουμε και εσύ κάτι. Μην την αφήσεις να μείνει πολύ, έτσι. Έχω δικαστήριο αύριο. Δικαστήριο, ναι, τα ακούσαμε. Εντάξει. Καλώς τη μαμά. Καλώς τη μαμά. Σιγά, μαμά, σιγά. Σιγά, πάρα. Κάτσε, μαμά, εδώ. Να λασάνω, μαμά, μη βιάζεσαι. Πάρα να, σιγά, σιγά. Να μην βιάζομαι, να λασάνω. Λίγο νερό. Θα σκάσω. Σιγά, σιγά, μαμά. Δεν έπρεπε να ανεβείς όλες τις σκάλες, μονορούφι. Με δώσεις, μαμά, με δώσεις. Έτσι έκανα. Έτσι έκανα. Αλλά δεν είχα. Τελειώπω. Είδες. Είδες πολλές σκάλες, ε, πάρα πολλές. Έλα, μαμά, πρόσεξε και αυτή τη σκάλα. Και άλλη σκάλα. Όχι, όχι. Θες λίγο νερό, μαμά? Αργότερα. Έλα, μπράβο, κάθε. Δεν μπορώ. Να καταπιώ. Τίποτα. Θεέ μου. Πόσα πατώματα είναι? 12. Όχι και 12. 9 μόνο. 9. Όχι 9, με την εξωτερική σκάλα 9. Άρα 8. Λοιπόν, νόμιζα, παιδιά μου, πως δεν θα φτάσω ποτέ όσα πάνω. Αν ήξερα τους λικάρδες του τρίτου πατώματος. Σιγά, Θεέ μου, θα πήγαινα να τους κάνω βίζητα. Μη μιλάς, ησύχασε, μαμά. Τι ευχάριστη η έκπληξη, μαμά, που ήρθες. Ναι, χρυσό μου. Συνάρθω, παιδιά μου. Η αλήθεια είναι πως δεν ησυχαξώ. Δεν είχα σκοπό να έρθω. Ούτε να μιλήσω, δεν μπορώ, Θεέ μου. Αλλά καθώς περνούσα, είπα να πεταχτώ μια στιγμή να σας δω. Και πετάχτηκε. Τι το απλούστερο. Είδες πόσο εύκολα πετάγεται κανείς ως εδώ. Θέλαμε να σε καλέσουμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Ωραία, θα έρθω. Τώρα όμως δεν θα μείνω. Ξέρω πως θα έχετε πολλή δουλειά και οι δυο σας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δουλειά. Δουλειά, τι δουλειά! Αστειεύεσαι. Και έπειτα, παιδάκι μου, θεία σου η Χάριτ, θα μου χτυπήσει το κουδούνι σε 10 λεπτά. Ωραία. Θα γυρίσουμε μαζί στο Νιου Τζέρσι. Μόνο μια ματιά θα ρίξω στο σπιτάκι σας, ε. Δεν ξέρω αν θα προφτάσω να το ξαναδώ. Αχ, κρίμα, μαμά, να μην έρθεις μια ώρα αργότερα. Θα έβλεπες και τα επιπλά μας, μαμά. Μην ανησυχήσεις, έχω μεγάλη φαντασία. Λοιπόν, τι λες? Κορίνα, είναι πολύ νόστιμο. Κατάλαβα, σου φαίνεται φρίκι. Όχι, είναι χαριτωμένο διαμερισματάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα. Ψέματα. Πολύ. Όχι, έκτακτο σου λέω. Το ήξερα πως δεν θα σου άρεσε. Μα δεν είπα ότι δεν μου άρεσε. Είπε πως της άρεσε. Βεβαίως. Κάψε κι εσύ, αντιδραστικέ. Αλήθεια, μαμά, ναι, αλήθεια, πες μου, το βρίσκεις νόστιμο, έκτακτο? Τρέλα. Ναι. Είναι πολύ χαριτωμένο. Γλυκό, ζεστό. Όσο και ζεστό τώρα. Μα είναι, σου λέω. Και μπορείς, ξέρεις, να το φτιάξεις θαυμάσια. Στο είπα, Πολ. Στο είπα πως θα το βρεις και φρίκι. Κορίνα μου, δεν αφήνεις άνθρωπο να σταυρώσει λέξη. Τουλάχιστον άσε με να δω ολόκληρο το διαμέρισμα. Αυτό είναι ολόκληρο το διαμέρισμα. Είναι πολύ ωραίο δωμάτιο, λοιπόν. Μεγάλο, άνετο. Έχει κρεβατοκάμαρα. Πού? Ένα πάτωμα πιο πάνω. 4 μικρά σκαλοπατάκια. Κοίταξε, κοίτα, βλέπεις. Να, 1, 2, 3, 4. 4. Και πού είναι η κρεβατοκάμαρα? Μέσα από εκεί? Όχι, εδώ. Αυτή είναι η κρεβατοκάμαρα. Δηλαδή, τουαλέτα είναι, αλλά εγώ θα την κάνω κρεβατοκάμαρα. Πολύ ωραία ιδέα. Και θα βάλεις κρεβάτι μέσα? Φυσικά. Πώς? Τι πώς? Πώς λέω θα χωρέσει κρεβάτι εδώ μέσα? Θα χωρέσει, μέτρησε. Εντάξει, ας πούμε πως χωράει. Αλλά πως μπαίνει μέσα? Μαμά, μη φαίνεις τον κατακλυσμό, θα μπει. Ξέρω εγώ πως θα μπει. Διπλό κρεβάτι? Όχι, μονό, φαρδί μονό. Πολύ ωραία αυτά τα φαρδιά μονά. Και πού θα κοιμάται ο Πολ, χρυσό μου? Μαζί μου. Μαζί σου στο μονό κρεβάτι? Φαρδί μονό, είπα. Ελπίζω να σας πάρει και τους δυο. Θα μας πάρει. Α, μόνο που δεν θα μπορείς να φτάσεις στην ντουλάπα. Πώς μπορείς? Πώς? Να, σκαρφαλώνοντας πάνω από το κρεβάτι. Ωραία ιδέα. Τι είναι εδώ, το μπάνιο? Χωρίς μπανιέρα. Λοιπόν, για ένα δωμάτιο έχει πολλά κομφόρ. Πάρα πολλά κομφόρ. Και πού είναι η κουζίνα? Α, εδώ. Πολύ νόστιμη. Φαντάζομαι που τον περισσότερο καιρό θα τρώτε έξω. Έξω, όχι, ποτέ.
Φτάνει και παραφτάνει η κουζίνα μου για να φτιάξει μακαρόνια και τέτοια. Τι τέτοια, Χρυσό? Ένα φαΐ δική μου η εφεύρεση, μαμά, που το λέω τέτοια. Δεν του βρήκα ακόμα καλύτερο όνομα. Μη φοβάσαι, μαμά, δεν θα πεθάνουμε τη πείνα. Το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Δεν φοβάμαι, μην πεθάνετε επειδή δεν θα τρώτε, αλλά επειδή θα τρώτε εδώ. Παγωνιά κάνει εδώ μέσα. Δεν νιώθετε ένα ρεύμα? Μαμά, έλα από εδώ. Πρέπει να πιει κάτι, μαμά. Πολ, δεν πετιέσαι κάτω να πάρει μια μπουκάλα ουίσκι? Τώρα? Τι, το Πάσχα? Μην κάνει τον κόπο για μένα, φεύγω σε λίγα λεπτά. Άκουσε, φεύγει σε λίγα λεπτά. Μα προλαβαίνει να πιει κάτι. Λοιπόν, παιδιά μου, μπορείτε να το φτιάξετε πολύ όμορφο το χρώμα. Θα το βάψετε? Μα είναι βαμμένο. Α, πολύ ωραίο βάψιμο. Κοντεύει 6 ώρα. Α, πρέπει να πηγαίνω. Όχι, όχι, θα πιει πρώτα κάτι. Όχι, θα φέρει το whisky ball. Αφού επιμένετε. Εντάξει, εντάξει, πάω. Πάω. Κουμπό σου, Χρυσό μου, κάνει κρύο. Το πρόσεξα. Φέρε και λίγο κρασί. Πολ! Ορίστε, μητέρα. Θέλω να σε φιλήσω. Ναι. Και να σου ευχηθώ κάθε ευτυχία. Ευχαριστώ πολύ, μαμά. Το καινούργιο σας σπιτάκι είναι ωραιότατο, Χρυσό μου. Ένα τέλειο διαμερισματάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μαμά. Ώστε σου αρέσει. Αν μου αρέσει, πού μπορείς να βρεις τέτοιο διαμέρισμα για 75 δολάρια και 43 σέντς? Α, είναι και φτηνό. Τσάμπα! Έφτασα. Λοιπόν, μαμά. Δεν είναι ακριβώς αυτό που φανταζόσουνε, μαμά. Δηλαδή, είναι κάπως ασυνήθιστο. Σαν και σένα. Όταν ήσουν μικρή, έλεγες πως θες να πας να μείνεις στο φεγγάρι. Και το κατάφερες σχεδόν. Ο Πολ όμως είναι ευτυχισμένος με όλα αυτά. Είναι ευτυχισμένος μαζί μου. Γιατί? Ανησυχώ και για τους δυο σας. Εσύ είσαι τόσο αυθόρμητη. Πηδάς με στη ζωή με κλειστά μάτια. Ο Πολ όμως, ο Πολ είναι σαν και εμένα. Κοιτάει καλά-καλά πριν πηδήσει. Δεν κοιτάει, βυθομετράει μια ώρα. Αυτό είναι το κακό με εσάς τους δυο. Μαμά, να ξέρεις πώς έτρεμα στην ιδέα ότι θα έρθεις εδώ και θα δεις το σπίτι μου. Ήμουν βέβαια πως θα έλεγες πως μου στρίψε. Γιατί θα έλεγα πως σου στρίψε, Χρυσό μου? Να, είναι το πρώτο πράγμα που κάνω μόνη μου, χωρίς τη βοήθειά σου. Αν ήθελες τη βοήθειά μου, θα τη ζητούσες. Αλλά δεν τη ζήτησες και σε καταλαβαίνω. Αλήθεια, μαμά. Ναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Έλα τώρα να ανοίξουμε τα δώρα μου και να δούμε τι μου έστειλαν. Και εσύ να κάνεις πως τα βλέπεις για πρώτη φορά, μαμά. Ναι, μικροπράγματα, Χρυσό μου. Μα, τι είναι αυτό εδώ? Ακριβό φαίνεται. Νομίζω πως τώρα είναι ένα σπασμένο ρολόι. Αχ, τι νόστιμο ρολογάκι. Αχ, δεν δουλεύει. Περίεργο. Νιώσω, θα το διορθώσουμε. Το διόρθωσες κιόλας. Η θεία σου η Χάριετ ήταν μαζί μου όταν τα αγόρασα. Νομίζει πως έρχομαι εδώ κάθε μέρα. Να έρχεσαι, μαμά. Να και μια κουβέρτα. Αχ, δώρο. Δες τι ωραία κουβέρτα. Θα τη λιχτώ. Μου πάει? Πολύ. Η θεία σου που λες νομίζει πως επειδή θα ζω τώρα ολομόναχη εκεί κάτω στο Νιου Τζέρσι, θα είμαι δυστυχισμένη. Κάνεις λάθος, της είπα. Δεν είμαι δυστυχισμένη. Μ' αρέσει να ζω μόνη μου. Αλήθεια, γιατί δεν μου το έλεγες τόσα χρόνια? Θα σου άδειαζα τη γωνιά. Μ' αρέσει όταν δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Α, έτσι πες μου λοιπόν. Τι είναι αυτό? Αυτό ήταν μια καφετιέρα. Αλλά φαίνεται δεν άντεξε σε τόσο ύψος και διαλύθηκε. Μαμά, είσαι ένας άγγελος. Αλλά σταμάτα να μου αγοράζεις το ένα και το άλλο. Αν εξακολουθήσεις έτσι, σε λίγο θα ανοίξω λαϊκή αγορά. Μα αφού με ευχαριστεί, Κορίνα. Μαμά, δεν πρέπει να ξοδεύεις τα λεφτά σου για μένα, αλλά για σένα. Για μένα? Και τι χρειάζομαι εγώ, έτσι που ζω ολομόναχη στο Νιου Τζέρσι? Μα τι κάθεσαι εκεί έξω στο Νιου Τζέρσι? Και πού θες να κάθομαι? Να έρθεις εδώ, στη Νέα Υόρκη. Και πού να κάτσω, στη Νέα Υόρκη? Μα δεν μου λες την κολοκυθιά, θα παίξουμε τώρα, μαμά. Δεν με νοιάζει που θα κάτσεις. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, πως πρέπει να αρχίσεις να ζεις για τον εαυτό σου τώρα. Ο κόσμος ολόκληρος είναι δικό σου. Γιατί δεν πας ένα ταξίδι? Λεφτά έχεις, καιρό έχεις, βαλίτσες έχεις. Το μόνο που σου λείπει είναι μια φωτογραφική μηχανή. Ταξίδι. Και νομίζω πως είναι εύκολο να ταξιδεύει μόνη της μια γυναίκα της ηλικίας μου. Διάβαζα προχτές στην εφημερίδα πως μια μεσόκοπη γυναίκα που ταξίδευε μόνη της έπεσε στη θάλασσα από το κατάστρωμα μια νύχτα και κανένας δεν την πήρε είδηση, ώσπου το πλοίο έφτασε στη Γαλλία. Καλά, μην ανησυχείς, μαμά. Αν μπεις εσύ στη θάλασσα, κάποιος θα το πάρει είδηση. Με υποχρέωσες, Χρυσό μου. Ξέρεις, έλεγα να πιάσω καμιά δουλειά. Α, σπουδαία ιδέα. Ναι, αλλά τι μπορώ να κάνω? Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Τι θα σου άρεσε να κάνεις? Τι θα μου άρεσε? Θα μου άρεσε να γίνω γιαγιά. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Γιαγιά? Α, γιατί το συμβιάσε? Το ξέρεις πως κάτω από αυτό το ράσο που φοράς είσαι μια νέα, ολοζώντανη γυναίκα? Ξέρεις τι νομίζω πως σου χρειάζεται πραγματικά? Ναι, ξέρω τι νομίζεις και δεν θέλω να τα ακούσω. Δεν θες επειδή φοβάσαι να ακούσεις την αλήθεια? Δεν φοβάμαι να ακούσω την αλήθεια, αλλά τη λέξη που θα πεις. Λοιπόν, εγώ θα την πω. Έρωτας.
Σου χρειάζεται ερώτας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσό μου. Εδώ και μια εβδομάδα δεν ήξερε τι θα πει αυτή η λέξη. Έπειτα πήγα στο ξενοδοχείο Λίντο. Αχ, για 6 υπέροχες μέρες. Και ξέρεις τι μου συνέβη εκεί? Ναι, 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 ξέρω, αλλά ορκίστηκα στον εαυτό μου να μην σε ρωτήσω. Να με ρωτήσεις. Ανακάλυψα την αγάπη. Ψυχική, πνευματική και σωματική. Και νομίζω πως κανένας άνθρωπος στον κόσμο δεν έπρεπε να ζει δίχως. Εγώ δεν ζω δίχως, εγώ έχω εσένα. Μα δεν μιλάω για αυτού του είδους την αγάπη. Μιλάω για αργά, τη νύχτα. Ξέρω γιατί μιλά. Ούτε να το κουβεντιάσει, δεν θέλει. Όχι μαζί σου. Όχι μπροστά σου. Γιατί? Άμα κάνει και εσύ κόρη, θα με καταλάβει. Στο μεταξύ, εσύ τι θα κάνει? Να σου πω. Εγώ θα γυρίσω στο Νιου Τζέρσι και θα κάνω περμανάντ. Κορίνα, Χρυσό μου, σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη έτσι όπως είμαι. Αυτό θα το αποφασίσω εγώ. Ω, Πολ μου, Πολ μου, παιδί μου. Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε να κάνεις τον κόπο να πας να αγοράσεις σουίσκι για μένα. Κανένας κόπος. Α, η θεία Χάριετ είναι αυτή. Πρέπει να πηγαίνω, παιδιά. Μαμά, μαμά, όχι, δεν θα φύγεις πριν βγεις το ίσκι. Δεν πειράζει, Χρυσό μου, δεν πειράζει. Όχι, μαμά, θα πιείς. Μα δεν προλαβαίνω. Α, μαμά, θα πιείς για το καλό. Ας είναι λοιπόν, δώσ' μου. Πού είναι το ποτήρι? Δεν έχω ποτήρι. Και πώς θα πιω? Με την μπουκάλα. Μα τι με πήρες για μεθύστακα? Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πιες. Εντάξει, για το καλό λοιπόν. Τι έπαθε? Λίγο, παιδιά. Να πεις κάτι, μαμά. Απάνω. Να πεις ότι μιλάει. Μαμά, Πολ. Μαμά. Τι έπαθες, μαμά? Μαμά, σε παρακαλώ, τι έπαθες? Περιμένεις. Μαμά, κάτω. Πολ, όχι, κάτω. Εντάξει, παιδιά μου, είμαι καλύτερα. Αχ, μεγάλο πνίκο, ευχαριστώ. Και τους δυο σας να ζήσετε. Ευχαριστώ. Εντάξει, μαμά. Εμείς ευχαριστούμε. Η θεία, τώρα πρέπει να πηγαίνω, παιδιά μου. Είσαι, μαμά. Ποιες και ποιες αστραπή μας έκανες, μαμά? Αστραπή με πολλές φροντές. Δεν πειράζει, παιδιά μου. Εντάξει. Δεν πειράζει, για το καλό. Να είμαστε καλά. Άλλωστε σήμερα ήταν η γενική δοκιμή. Να είμαστε καλά. Θα έρθω την Παρασκευή για την παγκόσμια πρεμιέρα. Ναι. Αντίο, Πολ μου. Στο καλό, μαμά. Με συγχωρείτε για το βήχα, παιδιά μου. Αντίο, Χρυσή μου. Αντίο, Παρασκευή. Αντίο, μαμά. Αντίο. Αντίο, Μανούλα μου. Και τώρα. Και τώρα, μάνα, κουράγιο. Τρέχει. Τι τρέχει, Πολ? Σκάλες? Όχι, όχι. Η τρύπα? Όχι, όχι, όχι. Η μπανιέρα? Όχι, όχι. Τίποτα άλλο? Ναι. Τι, τι? Μια μάντεψη. Πολ, μη με βασανίζεις, ας το πάρει το ποτάμι. Κορίνα, έκανε μια μικρή προσπάθεια. Για πες παραδείγματος χάρη. Όλοι μας οι γείτονες είναι τρελοί. Είναι τρελοί? Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον ιδιοκτήτη του μπαρ εδώ κάτω. Το ξέρεις πως αυτό εδώ, τον πύργο, μένουν μερικά από τα μεγαλύτερα νούμερα των Ηνωμένων Πολιτειών? Αλήθεια, ποιοι? Πρώτον, στο πρώτο πάτωμα μένουν οι Μπόσκο. Ο κύριος και η κυρία James Bosco. Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί? Ο κύριος και η κυρία Μπόσκο είναι ένα χαριτωμένο νεαρό ανδρόγυνο. Λοιπόν, συνεχίζω. Στο τρίτο πάτωμα μένουν ο κύριος και η κυρία Γκονζάλες. Ε, και? Μη βιάζεσαι. Ο κύριος και η κυρία Γκονζάλες μαζί με τον κύριο και την κυρία Αρμεντάριθ και ο κύριος Καλχούν. Πέντε σε ένα διαμέρισμα? Μάλιστα. Ο πέμπτος φαίνεται καν το διαιτητή. Παρακάτω. Κανένας δεν ξέρει ποιος κάθεται στο τέταρτο πάτωμα. Τρία ολόκληρα χρόνια ούτε βγήκε ούτε μπήκε κανείς εκεί μέσα. Μόνο κάθε πρωί βρίσκουν μπροστά στην πόρτα 9 άδειες κονσέρβες από σολομό. Έλα τώρα. Ποιος λες να μένει εκεί μέσα? Ίσως καμιά μεγάλη γάτα με ένα νυχτήρι για κονσέρβες. Α, βέβαια, υπάρχουν και ένα-δυο φυσιολογικά ζευγάρια στο σπίτι. Αλλά με τον νίκη που πληρώνουμε εμείς, δεν μπορούμε να πούμε ότι συγκαταλεγόμαστε σε αυτά τα ζευγάρια. Έλα, μην γκρινιάζεις, Πολ. Αξίζει να πληρώνεις κάτι παραπάνω για ένα σπίτι που έχει τόσες γραφικότητες. Α, ναι, ούτε λόγος, ούτε λόγος. Α, ξέχασα. Ξέχασα, υπάρχει ο κύριος Βελάσκο. Βίκτορ Βελάσκο. Μένει στο ένατο πάτωμα. Πού είναι το ένατο πάτωμα? Εκεί πάνω, να, να. Βλέπεις στα κεραμίδια? Αν το φεγγίτι φαίνεται πολύ καλά. Το βλέπεις εκεί, στα κεραμίδια. Για την ακρίβεια, στη σοφίτα, όχι στα κεραμίδια. Βλέπεις, ασχολείται με το σκι ο κύριος Βελάσκο και με την ορειβασία. Είναι 58 χρονών και επωνομάζεται ωκεανοπόγων της 8ης Λεωφόρου. Τι θα πει αυτό? Ότι έχει γαλάζια γένεια. Δεν έχω δει ποτέ μου άνθρωπο με γαλάζια γένεια. Επομένως, ότι και να είναι ο κύριος Βελάσκο, είσαι μέσα. Οπωσδήποτε. Ένα είναι βέβαιο, αγάπη μου. Δεν πρόκειται να πλήξουμε στο σπίτι που ήρθαμε. Πού πας? Πάω να εργαστώ στην κρεβατοκάμαρα. Όρθιος. Πρέπει να κερδίσω μερικά χρήματα για να πληρώσω όλες αυτές τις γραφικότητες. Αν έρθει η επίπλωση ή το καλοριφέρ, ειδοποίησε με. Πολ.
Μπορώ να μπω και να σε κοιτάω. Όρθια. Ε, Πολ, είμαι μόνη. Και φοβάμαι. Θα μου, ποιος είστε, πώς μπήκατε? Ω, με συγχωρείτε. Ελπίζω ότι δεν σας ενοχλώ. Συνήθως δεν τα κάνω κάτι τέτοια, αλλά βρίσκομαι σε δύσκολη θέση και χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Λέγομαι Βελάσκο. Βίκτορ Βελάσκο. Α, ναι. Μένετε στη Σοφίτα. Ακριβώς. Έχουμε γνωριστεί? Όχι, όχι ακόμα. Δεν έχετε γαλάζια γένια? Πώς? Τίποτα. Ξέρετε, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την κρεβατοκάμαρά σας. Τι, ποια μου? Την κρεβατοκάμαρά σας. Τι να την κάνετε? Δεν έχω κρεβάτι. Όχι, 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 όχι. Βλέπετε, δεν μπορώ να μπω στο διαμέρισμά μου και θέλω να χρησιμοποιήσω το παράθυρό σας. Θα μπουσουλήσω με τα τέσσερα στο περβάζι. Γιατί δεν έχετε κλειδί? Κλειδί έχω. Λεφτά δεν έχω. Χρωστάω 4 μήνες νίκη. Ω, κακό αυτό. Θέλω να πω έτσι στην καρδιά του χειμώνα. Θα μάθετε με τον καιρό μέσα σε αυτήν εδώ την παραμορφωτική φυλακή πως ο ιδιοκτήτης μας είναι ένας αρχικατάσκοπος. Ρώσος? Όχι, Αμερικάνος. Και ποιους κατασκοπεύει? Τους νικαριδές του, όταν του χρωστάνε κανένα νίκη. Μην τυχόν και σας περισσεύει λίγο ζεστός καφές, θα σας τον πλήρωνε ευχαρίστως. Όχι, μόλις μετακομίσαμε. Αλήθεια? Μα τι είσαστε, χαρτορίχτρα? Όχι, σύζυγος. Δεν μας έστειλαν ακόμα τα επιπλά μας. Το ξέρετε βέβαια πως είσαστε αφάνταστα χαριτωμένοι. Πώς σας λένε? Κορίνα, κυρία Κορίνα Μπράτερ. Κυρία, κι όμως εξακολουθείτε να είστε αφάνταστα χαριτωμένοι. Πιθανό να σας ερωτευτώ κατά τις 7:30. Ορίστε. Αχα. Ο αρχικατάσκοπος βλέπω την άφησε την τρύπα στο φεγγίτι. Ναι, το πρόσεξα. Όμως θα τη βουλώσει, ε? Μην είσαστε τόσο αισιόδοξοι. Η μπανιέρα μου τρέχει από το 1949. Ο άντρας σας εργάζεται την ημέρα? Ναι, έχει δικαστήριο. Κάθε πρωί. Γιατί? Γιατί εγώ βρίσκομαι σπίτι την ημέρα και θα ήθελα να ξέρω τι ευκαιρίες θα έχω. Σας εκνευρίζω. Πολύ! Ωραία. Μια φορά το μήνα προσπαθώ να εκνευρίζω τα όμορφα κορίτσια. Τα ανήλικα κορίτσια? Και τα ενήλικα. Μόνο το εκνευρίζετε, τίποτα άλλο? Μόνο. Το κάνω για να κρατάω ψηλά το ηθικό μου. Το ηθικό σας? Μα αυτό είναι ανήθικο. Μην ανησυχείτε. Είμαι 56 χρονών και πραγματικά συμπαθέστατος άνθρωπος. Εγώ άκουσα πως είσαστε 58 χρονών. Και λέτε ψέματα για την ηλικία σας, γιατί να μιλάτε ψέματα και για τα άλλα? Και όμορφη και έξυπνη, ε. Αχ, θα ήθελα να ήμουν 10 χρόνια μεγαλύτερος. Μεγαλύτερος? Οι γέροι φαίνεται πως τα βγάζουν πέρα πολύ καλύτερα. Εγώ βρίσκομαι ακόμα στην αχάριστη ηλικία. Τι χρώμα έχουν τα γένια σας? Ναι, δεν έχω γένια. Αν είχατε? Δεν ξέρω. Γκρίζα, φαντάζομαι. Γιατί? Έτσι ρωτάω. Σας εκνευρίζω? Καθόλου, καθόλου. Πόσο καιρό είσαστε παντρεμένοι? 6 μέρες. Ερωτευμένοι? Πάρα πολύ. Να πάρει. Τι πάθατε? Στην οικονομική αθλειότητα που βρίσκομαι είχα την ελπίδα πως θα με καλούσατε συχνά σε τραπέζι. Όταν όμως έχεις να κάνεις με νιόπαντρους, το πιθανότερο είναι πως θα πεθάνεις της πείνας. Α, μην το λέτε αυτό. Ευχαρίστως να σας καλέσουμε για δείπνο μόλις τακτοποιηθούμε. Απεχθάνομαι τις αοριστολογίες. Πότε? Πότε? Μα την Παρασκευή. Συμφωνεί. Συμφωνότατη. Θα σας έρθω πεινασμένος σαλίκος. Θα φροντίσω να μην φάω τίποτα την Πέμπτη. Ό, όχι, 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 όχι. Μια στιγμή. Την Παρασκευή θα έρθει η μητέρα. Ναι, 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 ναι. Την Παρασκευή. Συμφωνεί. Θαυμάσια! Εγώ θα φέρω το κρασί. Θα μου το πληρώσετε όταν έρθω. Ω, καλά που το θυμήθηκα. Σας προσκαλώ στο κοκτέιλ πάρτι που δίνω απόψε, στις 10. Πίνετε? Ναι, φυσικά. Ωραία, φέρτε ποτά. Θα σας δω απόψε στις 10. Αν δεν έχω πεθάνει από το κρύο. Α, δεν ξέρετε για το καλοριφέρ, ε? Τα πάντα μέσα σε αυτό το μουσείο δουλεύουν ανάποδα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει εδώ ένα χερούλι που λέει «Προσοχή, γυρίσατε προς τα δεξιά». Επομένως, το γυρίζετε προς τα αριστερά. Για να δω. Οχ, είναι ψηλά, δεν το φτάνω. Αχ, είσαστε πολύ βαρύς, δεν μπορώ να σας σηκώσω. Και πού να με σηκώσετε φαγωμένο? Δεν αλλάζουμε, να με σηκώσετε εσείς. Με μεγάλη μου σωματική απόλαυση. 1, 2, 3. Οπ. Εντάξει. Α, λίγο, λίγο ακόμα, λίγο. Κορίνα, πότε θα φέρουνε το? Α, μα δεν είπατε, κυρία, πως εργάζεται ο σύζυγός σας την ημέρα? Α, Πολ, να σου συστήσω, ο κύριος Βελάσκο μου έδειχνε πως να βάλω μπρος το καλοριφέρ. Βίκτορ Βελάσκο, κάθομαι από πάνω σας. Είμαι 56 χρονών και πραγματικά συμπαθέστατος άνθρωπος. Χαίρο πολύ. Ο κύριος Βελάσκος μου έλεγε τώρα εδώ πως τα πάντα εδώ δουλεύουν ανάποδα. Ακριβώς. Σας υπενθυμίζω πως και το καζανάκι του μπάνιου πρέπει να το τραβάτε προς τα πάνω.
Μετά από την πολύτιμη αυτή πληροφορία μπορώ να αποχωρήσω. Μην ξεχάσετε απόψε στις 10. Τι θα γίνει απόψε στις 10, Κορίνα? Ευχαριστώ, αλλά φοβάμαι, κύριε Βελάσκο, πως δεν θα μπορέσω. Περιμένουμε τα έπιπλά μας από στιγμή σε στιγμή. Μια άλλη φορά. Τι θα γίνει απόψε στις 10? Κυρία Μπράτερ, θα σας το τακτοποιήσω εγώ. Εκτός των άλλων, είμαι και έξοχος δεκορατόρ. Κύριε Μπράτερ, επιμένω να έρθείτε. Α, καλοσύνη σας. Σας είπα, είμαι πραγματικά συμπαθέστατος άνθρωπος. Ασουσουά! Κορίνα, τι θα γίνει απόψε στις 10, πού πάει αυτός? Πού πάει από εκεί αυτός? Μην ξεχάσετε την Παρασκευή! Πού πάει αυτός, τι κάνει στην κρεβατοκάμαρα? Τι του είπες για την Παρασκευή? Τι κάνεις, αριθμό, περίμενες? Το κάλεσε σε δείπνο. Εμπρός, εμπρός. Αυτός ο παλαβός βγήκε από το παράθυρο, Κορίνα. Ναι, εμπρός. Δώστε μου νιου τζέρσι, παρακαλώ. Κορίνα, άκουσε τι σου είπα. Ένας παλαβόγερος βρίσκεται έξω στο περβάζι μας. 201-765-34-22. Σε ποιον τηλεφωνείς? Στη μητέρα μου, στη μητέρα μου. Την Παρασκευή το βράδυ θα διπνήσει με αυτόν τον παλαβόγερο. Κορίνα, τρελάθηκες? Εμπρός, Τζέρσι, εσύ. Σε παρακαλώ, μόλις έρθει η μαμά να με πάρει στο τηλέφωνο αμέσως. Αμέσως! Είναι ανάγκη να στείλεις ολόκληρη οικογενειακή συζήτηση μαζί μου στις σκάλες. Μα ήθελα να σου πω τόσο πολλά, Πολ, και δεν σε είδα όλη μέρα. Και χρειάζεται ένας αιώνας για να ανέβεις όσα πάνω. Γιατί να χάνουμε ώρα? Όλο το κτίριο έχει μάθει όλες τις πιο απόκριφες λεπτομέρειες της ζωής μας. Μόλις χτυπήσω το κουδούνι, αρχίζει η εκπομπή. Αλλά, Πολ, πες μου. Τι να σου πω? Τι να σου πω, τι λοιπόν. Τι έγινε σήμερα στο δικαστήριο, ποιος κέρδισε? Η κυρία με τις γούνες ή ο πελάτης, ο Μπερμπάουμ? Ο πελάτης μου, ο Μπερμπάουμ. Ο Πολ, νίκησες, αγάπη μου. Ο Χρυσέ μου, είμαι περήφανη για σένα. Τι έχεις, δεν είσαι ευχαριστημένος? Ο Μπερμπάουμ πέτυχε να του αναγνωριστεί το δίκαιο του, αλλά δεν πήρε καμία αποζημίωση. Μας επεδίκασαν και 6 cents. 6 cents. Έτσι λέει ο νόμος. Πρέπει κάτι να σου επιδικάσουν. Λοιπόν, το δικαστήριο μετά μακράν σύσκεψη αποφάσισε. 6 cents. Πόσα από αυτά θα πάρεις εσύ? Τίποτα. Ο Μπερμπάουμ τα παίρνει όλα. Και εγώ παίρνω προαγωγή στο γραφείο. Από εδώ και μπρος θα μου αναθέτουν όλες τις υποθέσεις που έχουν αντικείμενο από 6 cents και κάτω. Α, αγάπη μου, νίκησες. Αυτό έχει σημασία. Ω, νίκησες. Είσαι σπουδαίος δικηγόρος. Δικηγόρος ολκής. Έτσι λοιπόν από αύριο θα ξαναρχίζω να ξύνω μολύβια. Και από απόψε είσαι μαζί μου. Μα πώς ζήτησε σήμερα? Όχι. Γιατί? Γιατί μου τηλεφώνησες 8 φορές. Ποτέ δεν μιλάμε τόση πολλή ώρα όταν είμαι σπίτι. Είσαι στριμμένος. Θέλω διαζύγιο. Δεν είμαι στριμμένος. Είμαι κουρασμένος. Πέρασα μια απέσια μέρα και είμαι λίγο νευριασμένος και ξεπαγιασμένος και στριμμένος. Πολύ, πολύ, πολύ καλά, στριμμένε μου. Θα σου ετοιμάσω ένα ποτό. Το μυαλό μου δεν μπορούσε σήμερα να δουλέψει. Πώς να μπορέσει να δουλέψει, αφού κουβαλούσα έπιπλα ως τις 3 το πρωί. Ναι, με συγχωρείς, ο κύριος Βελάσκο κουβαλούσε, εσύ γκρίνιαζες. Με συγχωρείς, ο κύριος Βελάσκο έδειχνε. Εγώ κουβαλούσα. Ψυχραιμία. Σιωπή, ήρθε και στρογγυλοκάθισε εδώ, ήπιε το ταπού. Τέλος πάντων, ψυχραιμία. Τι ψυχραιμία? Ψυχραιμία, πρέπει να είμαστε συναρπαστικοί και κεφάτοι απόψε. Αν θες τη γνώμη μου, η απόψινή βραδιά πρόκειται να είναι φιάσκο, από την κορφή ως τα νύχια. Τι λες, γιατί? Δεν αποκλείεται να διόλου να έχουν κάτι κοινό οι δυο τους. Κάποια σημεία επαφής που λένε. Ποιοι, η μητέρα σου, αυτή η ήσυχη, αγαθή γυναικούλα και αυτός ο Καζανόβας? Θα στιέβεσαι βέβαια, Κορίνα. Ποτέ δεν ξέρεις. Μα είδες το δωματιό του, το είδες? Φοράει γιαπωνέζικα κιμονό και κοιμάται σε ανατολίτικα χαλιά. Η μητέρα σου φοράει φιλές στα μαλλιά και κοιμάται σε σανίδες για τη μέση της. Και τι σχέση έχει αυτό? Πώς έχει και παρέχει.
Ακούς, δεν έχει. Του λόγου του κάνει σκι, Κορίνα. Σκαρφαλώνει στα βουνά. Και ο μόνος τρόπος για να μπει στο διαμέρισμά του είναι μια ανεμόσκαλα ή το περβάζι μας. Δεν νομίζω πως το όνειρο της ζωής του είναι μια καλή μαγείρισα μυσχυαλγία. Μα ποτέ δεν μου πέρασε από το νου κάτι μόνιμο μεταξύ τους. Ναι. Η μαμά. Τώρα με έβαλε στα αναμένα κάρβουνα. Όλες να έκανα κάτι φοβερό. Πιθανότατα. Τότε κάνει κάτι. Όχι, μην ξένοιξε την πόρτα. Μπορεί να φύγει. Πολύ αργά. Άνοιξα. Θα βάλω μερικά υπνοτικά στο ποτό του κυρίου Βελάσκου. Δεν θα τον σταματήσουν βέβαια, αλλά θα τον αναχαιτήσουν κάπως. Εσύ είσαι, μαμά? Ναι. Ανέβανε την ησυχία σου. Βρίσκεται στο προγεφύρωμα αριθμός 3. Θα επιχειρήσει την τελική έφοδο σε λίγα λεπτά. Πολ, ίσως θα μπορούσαμε να τη βοηθήσουμε. Τι θες να πεις? Να, οι γυναίκες φοράνε ρούς και πούδρα για να κάνουν το πρόσωπό τους πιο ελκυστικό, ε? Ίσως θα μπορούσαμε να μακιγιάρουμε λίγο την προσωπικότητά της. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούσω τη συνέχεια. Α, πρέπει να ακούσεις. Στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος να στηθούμε και να συστήσουμε. Από εδώ η σεμνή 46 ετών νοικοκυρά μητέρα μας. Ασφαλώς και δεν μπορούμε να τη συστήσουμε έτσι. Τι σοφίστηκες όμως να κάνουμε? Να κάτι κάπως πιο λαμπερό. Ναι. Να πούμε μια πρώην ηθοποιός. Τι είπες, Κορίνα? Να πούμε ότι η μητέρα σου ήταν μια πρώην ηθοποιός? Ναι, ψέματα είναι. Αφού έπαιζε στο «Δεν θα τα πάρεις μαζί σου». Μητέρα σου, στο «Δεν θα τα πάρεις μαζί σου»? Πού, στο Παρθεναγωγείο? Όχι, στον Υπηαγωγείο. Στον Broadway, σου λέω. Και ήταν μια από τις πρώτες που δίδαξαν στο παράξενο Ιντερμέτζο. Και έπαιζε ένα μικρό ρόλο και τραγουδούσε στην Εύθυμη Χείρα. Σοβαρά το λες? Ναι, ρώτα την. Θέλεις να στο σκιστώ. Η μητέρα σου ηθοποιός? Ναι. Άρα, δεν μου το είπες ποτέ. Νόμιζα πως δεν θα σε ενδιαφέρε. Αυτό είναι καταπληκτικό. Βλέπεις, τώρα σου προκαλείται ενδιαφέρον η μαμά. Α, δηλαδή είναι ψέματα, ε? Ναι, από την αρχή ως το τέλος. Πάω μέσα μου να συγκρατήσω τα νεύρα μου. Αν είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τι λες, θα την κάνουμε ηθοποιό? Όχι. Σχεδιάστρια μόδας. Ανεβαίνει η μητέρα σου, ανεβαίνει. Ή συγγραφέα στην νομικών μυθιστορημάτων. Με ψευδόνυμο. Εγώ λέω να τη δώσουμε το αδιάβροχό μου και να πούμε πως είναι ιδιωτικός detective. Έλα, δεν με βοηθάς καθόλου. Θα ήταν δική μου ιδέα αυτή η μασκαράτα. Μα τι πράγματα. Μα Πολ, πες μου, τι θα είναι τέλος πάντων η μαμά? Μα είναι η μητέρα σου, απλούστατα. Και η βραδιά θα περάσει η κουστά στραβά. Που θα πει ότι ο αντεροβγάλτης της 408 εισοδού δεν θα γίνει πατέρας σου. Ορίστε. Καλησπέρα, μαμά. Καλησπέρα, μανούλα μου, τι κάνεις? Είσαι καλά, μαμά, θέλεις λίγο νερό? Τι, όχι, μαμά, λίγο νερό. Τι θες? Πολύ στην τσάντα μου. Έχω κάτι χαπάκια. Ρώσ χαπάκια. Μην ανησυχείτε, παιδιά μου. Μου κόπηκε μόνο η ανάσα. Αναγκάστηκα να παρκάρω 6 τετράγωνα μακριά. Έπειτα έπιασε βροχή και άρχισα να τρέχω. Έπειτα έπλεξε το τακούνι μου σε μια υπόνομο και τράβηξα το πόδι μου και πάτησα μέσα στη λάσπη. Και έπειτα πέρασε ένα αυτοκίνητο και μου μουσκεψε τις κάλτσες. Αν το σιδεράδικο εδώ από κάτω ήταν ανοιχτό, θα αγόραζε ένα μαχαίρι και θα έκανα χαρακίρι. Έλα, μαμά, πάρε το χαπάκι σου. Να και ποτό για να το πιεις. Ευχαριστώ. Το χαπάκι σου. Σιγά. Μαρτίνι μου έδωσες για να πιω το χάπι μου. Ναι, θα λιώσει πιο γρήγορα μέσα σου. Ήπια ένα μαρτίνι στο σπίτι και μ' αρρώστησε. Γι' αυτό παίρνω το χάπι. Μαμά, θα είσαι αποκαμωμένη, μαμά, θα είσαι κουρασμένη. Το μόνο που θέλω είναι να τρυπώσω στο κρεβάτι μου και να κλάψω ώσπου να με πάρει ο ύπνος. Έλα, μαμά, πάρε ένα ορεκτικό. Όχι, ευχαριστώ, παιδί μου. Έλα, πάρε. Είναι ροκφόρ με κρέμα. Μην πάψε, μιλείς τέτοια, να κατέβομαι. Καλά, ένα λόγο είπα. Μήπως θες να ξαπλώσεις λίγο, μαμά? Ναι. Τώρα? Ναι. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να ξαπλώσει τώρα. Σωστά, η Κορίνα έχει δίκιο. Δεν μπορώ να ξαπλώσω τώρα. Δεν μπορώ να ξαπλώσω χωρίς τις σανίδες μου. Τώρα θέλω να δω το σπίτι σας. Σωστά, δεν το έχετε δει ντυμένο. Ω, Κορίνα. Τι? Κορίνα! Α, δεν της αρέσει. Δεν μ' αρέσει! Μα είναι θαυμάσιο! Και μέσα σε λίγες μέρες πώς τα κατάφερες? Ναι, έχουμε ένα ντεκορατέρ που μας έρχεται από το παράθυρο άπαξ της εβδομάδας. Δίπαξ! Έλα να δεις την κρεβατοκάμαρα. Ναι. Μπορέσετε να βάλετε μέσα το κρεβάτι? Χωράει ίσα-ίσα. Ναι, ακριβώς, ίσα-ίσα. Είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάζουμε πλευρό ταυτόχρονα. Ναι, φαίνεται πολύ συμμαζεμένο. Και βρήκατε τρόπο να φτάνετε στην ντουλάπα? Γιατί αποφασίσαμε να μην χρησιμοποιούμε την ντουλάπα προς το παρόν. Δεν σας χρειάζεται? Όχι, όσο τα ρούχα μας πλημμύρισε, ξέρεις, μαμά. Η ντουλάπα πλημμύρισε? Ένα μικρό ατύχημα. Ο κύριος Βελάσκο ξέχασε ανοιχτή τη βρύση του μπάνιου του. Ο κύριος Βελάσκο? Α, ναι, αυτός από πάνω. Ξέρεις τον κύριο Βελάσκο? Ναι, βέβαια, η Κορίνα μου μιλούσε και αυτόν στο τηλέφωνο 2 ώρες. Α, έτσι. Ξέρεις πως έχει παντρευτεί 3 φορές? Ναι, το ξέρω. Εγώ στη θέση σου, Κορίνα, θα κοιμόμουν με ένα ντουφέκι αγκαλιά. Και μόλις ακριβώς ήθελα να σου πω για την απόψινή βραδιά. Όχι, πριν πει κάτι. Έλα, μαμά.
Μαμά, να ευχηθείς για το καινούργιο σπίτι. Πάρε ένα μαρτίνι. Αυτό δεν μπορώ να τα αρνηθώ. Λοιπόν. Όχι, εγώ. Ναι. Στην υγειά της υπέροχης καινούργια ζωής που ανοίγεται μπροστά μας. Στην υγειά του καλύτερου φίλου που γνώρισα στη ζωή μου, της μαμάς σου. Και στην υγειά δύο θαυμάσιων ανθρώπων που χαίρομαι τόσο που θα τους ξαναδώ απόψε. Του πατέρα σου και της μητέρας σου. Τον ποιον μου? Του πατέρα σου και της μητέρας σου. Δηλαδή? Τι δηλαδή, δεν θα διπνήσουμε μαζί τους απόψε? Κορίνα, έτσι δεν μου είπες? Κορίνα, αλήθεια έτσι της είπες? Αν σου έλεγα πως έχεις ραντεβού με τον κύριο Βελάσκο, δεν θα ξεμήταγες από το σπίτι σου ακόμα και αν σου έβαζα δυναμίτη. Ραντεβού με τον κύριο Βελάσκο? Ναι. Αυτόν από... κύριε των δυνάμεων. Σιγά. Κορίνα, δεν το είχες πει στη μητέρα σου, Κορίνα? Ό,τι θα της το έλεγα, με πρόφτασε. Στις 7 παρά 1, λίγο αργά δεν το σκέφτηκες? Κορίνα, πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό εμένα και διάλεξες και τον... Ω, Θεέ μου, Μα δεν καταλαβαίνω, μαμά, γιατί χαλάς τον κόσμο? Ένας άντρας είναι στο κάτω-κάτω. Άκου εκεί, και ο θηρωρός μου είναι άντρας. Αλλά δεν πάω ραντεβού μαζί του. Αν σ' άκουγε κανένας, θα έλεγε πια πως ο Βελάσκος είναι ο James Bond. Ναι, με συγχωρείς, δεν μοιάζει καθόλου με τον James Bond. Και να μου κάνεις τη χάρη. Πολ, μοιάζει? Όχι, μόνο σαλτάρι, όπως και αυτός. Μα δεν ήμουν τεντυμένη. Μα τι λες τώρα, είσαι έκτακτη, μαμά. Για τους γονείς του Πολ. Για τους γονείς του Πολ δεν υπήρχε λόγος να στολιστώ. Θα νομίζει πως είμαι παραδουλεύτη. Άκου, μαμά, σου υποσχέθηκα πως θα διασκεδάσεις απόψε. Είναι γλυκός, χαριτωμένος και έξυπνος άνθρωπος. Αν ηρεμήσεις, είμαι βέβαιη πως θα περάσεις θαυμάσια. Έπειτα είναι πολύ αργά, έφτασε. Ο Θεέ μου, όχι, όχι. Έλα, μην ταράζεσαι. Όχι, παιδιά μου, καλύτερα πες πως είμαι παραδουλεύτρα. Θα ξεσκονίσω λίγο το τραπέζι, παίρνω 5 δολάρια και φεύγω. Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Όλα θα πάνε καλά, μαμά, μην κάνεις. Χαμογέλα, μαμά. Άμα χαμογελάσεις, είσαι ακαταμάχητη. Χαμογέλα. Και τελείωσε το μαρτίνι σου. Έχεις πολλά μαρτίνι? Όσα θες, όσα σου χρειάζεται. Ευτυχώς, γιατί θα χρειαστώ πάρα πολλά. Μπορώ να ανοίξω την πόρτα? Μια στιγμή, μαμά, τα μαλλιά σου πίσω. Τι έχουν τα μαλλιά μου, πού έχουν τίποτα τα μαλλιά? Εντάξει τώρα, στάξε. Λοιπόν, να ανοίξω, διότι κάποιο περιμένει απ' έξω, έτσι. Μια στιγμή, Πολ, μια στιγμή. Και τώρα, μαμά, το μόνο που σε συμβουλεύω είναι, δηλαδή. Προσπάθησε να μας ακολουθήσει. Να σας ακολουθήσει. Πού θα πάμε? Αχ, δεν ξέρω πού θα πάμε. Εσύ μια φορά ηρέμησε και γίνε ένα με την παρέα. Ποια παρέα, παιδί μου? Θέλω να πω, να μην σκέπτεσαι το στομάχι σου. Αχ, το στομάχι σου. Σας πάει, πρέπει να ανοίξω. Μπορώ να ανοίξω τώρα? Εντάξει, ανυπόμονε. Άνοιξε. Εντάξει. Είμαι ο Πολ, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, ανοίγω, έτσι. Ανοίγω. Καλησπέρα σας. Ορίστε, με συγχωρείτε που σας έκανα και περιμένατε, κύριε Βελάσκο, Περάστε, ορίστε. Χώση Μαλίνγκ. Τι ήταν αυτό, δεν το κατάλαβα. Τι ήταν αυτό? Εγώ είμαι ο Πολ, κύριε. Το ξέρω, σας είπα καλησπέρα κινέζικα. Α, καλησπέρα. Κορίνα, χάρμα. Τι θα πει αυτό? Χάρμα, στη μητρική μας γλώσσα. Ο Πολ. Πολ, δεν κάνεις τις συστάσεις. Ναι, φυσικά. Κύριε Βελάσκο, η μαμά της Κορίνας, η κυρία Μπάνκς. Μαμά, ο νέος μας γείτονας, ο κύριος Βελάσκο. Χαίρο πολύ. Κυρία Μπάνκς, περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία να σας γνωρίσω. Κάλεσα προχτές την κόρη σας στο κοκτέιλ πάρτι μου και πέρασε ολόκληρη η βραδιά μιλώντας για σας και μόνο για σας. Ναι, τότε θα ήταν πολύ βαρετό το πάρτι. Κάθε άλλο. Θέλω να πω, αν μιλούσατε όλη την ώρα για μένα, αυτό θα ήταν βαρετό. Όχι το πάρτι. Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Για μας είναι αυτό. Ναι, δεν μπορούσα να φέρω κρασί, μου έκοψαν την πίστοση. Και έτσι έφερα κνίτσι. Κνίτσι? Ναι, είναι ένα hors d'oeuvre, σπεσιαλιτέ του κυρίου Βελάσκο. Είναι διάσημος καλοφαγάς. Καλοφαγάς? Το κνίτσι μου κέρδισε πέρσι το δεύτερο βραβείο στο Διεθνές Γαστριμαργικό Φεστιβάλ της Βενετίας. Δεύτερο βραβείο? Ναι, ο κύριος Βελάσκο, μαμά, μαγείρευε κάποτε για το βασιλιά της Σουηδίας. Αλήθεια, ανήκετε στην αυλή του? Όχι, ανήκουμε στην ίδια λέσχη. Στην ίδια λέσχη, βέβαια. Ονομάζεται αδελφότης των καλοφαγάδων. Είμαστε 150. Όλοι οι καλοφαγάδες? Μεταξύ αυτών ο βασιλιάς που λέγαμε, ο πρίγκιπς Φίλιππος και ο Σπύρος Σμπράς. Ο Σπύρος Σμπράς? Συναντιόμαστε μια φορά κάθε 5 χρόνια και δειπνούμε με φαγητά που φτιάχνουμε μόνοι μας. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, το 1987 θα έρθουν όλοι σπίτι μου. Μας μένουν ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Γιατί? Για να μπορούν να φαγωθούν. Τα κνίτσι. Σε λίγο θα ανοίξω το καπάκι. 25 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα. Το άνοιξα!
Αυτά τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα καθόμαστε ολόγυρα και τα μυρίζουμε. Μυρίζουν υπέροχα. Άμα το φάτε αυτό, είναι σαν να τρώτε ένα κομμάτι παγκόσμιας ιστορίας. Το κνίτσι είναι 2.000 χρόνων. Όχι αυτό εδώ βέβαια. Τι άρωμα. Κύριε Βελάσκο, θα ήταν προδοσία απέναντι στην αδελφότητά σας αν μας λέγατε από τι το φτιάχνετε. Αν το μάθουν πως το μαρτύρησα, θα μου επιβάλλουν τη γνωστή ποινή κατά το επίσημο δείπνο. Ένα πιάτο κρύα σαλάτα. Αλλά αφού βρίσκομαι μεταξύ φίλων, μπορώ να σας το εμπιστευθώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τα ακούμε. Κομματάκια αλατισμένο ψάρι, ξυσμένες ελιές, μπαχαρικά και κρεμμύδι. Πέντε, τέσσερα, τρία... Στο κανάβεραλ είμαστε. Δύο, ένα, έτοιμο! Κυρία Μπάνκς, σερβεβού. Εγώ θα φάω πρώτη. Ευχαριστώ. Τι ψάρι βάζετε? Χέλι. 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 Γι' αυτό ο χρόνος παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο. Το χέλι χαλάει πολύ γρήγορα. Κυρία Μπάνκς, δεν τρώτε. Είναι, ξέρετε, λίγο ξερός ο λαιμός μου. Να τελειώσω πρώτα το μαρτύριο. Όχι, ποτέ, που δεν είναι λόγο. Η θερμοκρασία του κνίτσι είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να το φάτε τώρα, σε 5 λεπτά το ρίχνουμε στα σκουπίδια. Καλά, αφού επιμένετε. Πετάξτε το! Πού? Στο στόμα σας. Πώς? Όπως την μπάλα στο καλάθι του μπάσκετ. Αν τον δαγκώσετε, το κνίτσι γίνεται πικρό σαν κινίνο. Πρέπει να το πετάξετε στο στόμα σας. Βλέπετε? Όπως έκανα εγώ. Μάλιστα, αμέσως να το κάνω κι εγώ. Μαμά, είσαι καλά? Νομίζω πως το πέταξα πολύ βαθιά. Πιέστε να το ποτήρι. Πιέστε το κάτι. Να πιω, να... Το μαρτίνι μου ήταν. Όχι, όχι, το ουίσκι μου, το ουίσκι μου ήταν. Το στομάχι μου, το στομάχι. Μαμά, δεν σου πω να μην μιλάς για το στομάχι σου. Το μυστικό είναι να το πετάξεις ακριβώς στη μέση της γλώσσας. Έτσι το καταλαβαίνει ολόκληρος ο ουρανίσκος. Κορίνα. Ωραία, εγώ τώρα. Αλλά ούνα, αλλά ντουε, αλλά τρε. Χαπ! Πώς ήμουν, α? Τέλεια! Είσαι η πιο χαριτωμένη κοιλιόδουλος που γνώρισες στη ζωή μου. Πολ! Πολ, η σειρά σας. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ δεν... Όχι, δεν είμαι καλός στη σκοπολία. Μπορείς να δοκιμάσεις. Έτσι, πρέπει να δοκιμάζουμε το καθετή. Έτσι δεν είναι, κύριε Βελάσκο? Όπως λένε οι Γάλλοι, au moins une fois. Ανάθεμα στους Γάλλους. Τι έπαθες? Πικρό. Αφού το δάγκωσες. Πάρτε άλλο ένα και δοκιμάστε. Πάρτε άλλο. Όχι, δεν πειράζει, σας παρακαλώ. Άλλωστε νομίζω ότι περάσανε για τα 5 λεπτά. Η γεύση, κυρία Μπάνκς, είναι ένα δέντρο που χρειάζεται καλλιέργεια για να ανθίσει. Ναι, έτσι λέω κι εγώ. Λοιπόν, έτοιμοι για αναχώρηση? Δηλαδή θα βγούμε έξω? Ναι, γιατί ο φούρνος μας κάηκε. Πώς? Ναι, απλώς γυρίσαμε ανάποδα το διακόπτη. Ο Θεέ μου. Καλά, μαμά, δεν πεινάς? Όχι πάρα πολύ, ομολογώ, όχι πάρα πολύ. Πεπόλ, εσύ είσαι ο αμφιτρίων. Πες που θα πάμε. Ναι. Τι λέτε για του Μάρνη? Του Μάρνη? Αυτό το στάβλο. Σου σερβίρουν μια γελάδα και μια βραστή πατάτα και όξω από την πόρτα. Πώς σου ήρθε? Με συγχωρείς, Κορίνα. Όχι, απόψε πρέπει να πάμε σε κάτι εξαιρετικό. Και λέει, Βεράσκο, εσείς θα ξέρετε κανένα μέρος ασυνήθιστο και παράξενο. Ασυνήθιστο. Ναι. Ναι, ξέρω ένα πολύ ασυνήθιστο μέρος. Έχει το καλύτερο φαΐ σε όλη τη Νέα Υόρκη. Διστάζω όμως λιγάκι να το προτείνω. Όχι, Θεό, σας παρακαλώ, τι λες, μαμά? Νιώθεις διάθεση για περιπέτεια? Και ρωτάς, με ξέρεις, εγώ είμαι πάντα ένα με την παρέα. Ορίστε, παραδεινόμαστε στα χέρια σας, κύριε Βελάσκο. Γοητευτική παράδοση. Λοιπόν, πάμε στους 5 ανέμους. Α, το κινέζικο εστιατόριο κοντά στη γέφυρα, Όχι, το ελληνικό εστιατόριο στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Α, δεν είναι τρέλα, ναι, μαμά? Τρέλα. Εμένα μ' αρέσει από τώρα. Μην περιμένετε πολυτέλειες και μπιχλιμπίδια, κυρία Μπάνκς. Το ντεκόρ είναι πολύ φτωχικό, αλλά θα το ξεχάσετε αμέσως μόλις βρεθείτε κάτω από τη μαγεία του ούζου. Τι είναι αυτός ο ούζος? Το ούζο. Ένα ελληνικό ποτό. Δυνατό σαν το Γολιάθ και ξεμυαλιστικό σαν την ωραία Ελένη. Μόνο ένα θα σας επιτρέψω να πιείτε, κυρία Μπάνκς. Ευχαριστώ. Αχ, θα είναι έξοχο. Πάμε. Ναι, αλλά για να βρεις ταξί αυτή την ώρα θα πρέπει να κάνεις φόνο. Για τη μεταφορά θα φροντίσω εγώ. Εσείς δεν έχετε να φροντίσετε παρά μόνον για το λογαριασμό. Η μαμά έχει το αυτοκίνητό της. Βλέπετε, κύριε Πολ, σας βρήκα αμάξι στο πικ και φύ. Κύριε Βελάσκο, δεν φοράτε παλτό?
Μόνο το χειμώνα. Μα έχουμε θερμοκρασία μηδέν. Όταν είναι κάτω από το μηδέν φοράω παλτό. Όταν είναι πάνω από το μηδέν, κασκόλ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κανείς να μην απομακρυνθεί από την ομάδα. Αν χαθεί κάποιος, θα συναντηθούμε όλοι στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Τι ψάχνεις, Πολ? Τα γάντια μου. Καλά, δεν χρειάζεται γάντια. Είναι μόλις τρία πάνω από το μηδέν. Α, σωστά. Ξέχασα ότι έχουμε κοινικά καύματα. Mesdames et messieurs, το καραβάνι των καλοφαγάδων ξεκινάει. Ελπίζω να θα λυπήσει. Μόνο που η γλώσσα μου κουλουριάζεται προς τα πίσω. Και όταν μιλάω ξεκουλουριάζεται προς τα μπρος. Σαν να αποκριάτει και καραμούζα. Καλό σημάδι. Αυτό θα πει πως το φαΐ θα είναι μαγειρεμένο στην εντέλεια. Αχ, Θεούλη μου, ήτανε μούρια εκείνος ο τραγουδιστής. Τι έλεγε? Το γυλεκάκι που φορείς. Τι λέω, τι τραγούδι είναι αυτό? Τι τραγουδάω? Είναι ένα παλιό ελληνικό τραγούδι. Α, τι θα πει αυτό? Το γελεκάκι που φορά. Πώς θα είναι το κεφάλι μου το πρωί, καζάνι? Διόλου. Πόσα σούζα ήπια, τρία ή τέσσερα? Ούζα, εννιά ή δέκα. Α, τότε θα ήπια δέκα. Αχ, το κεφάλι μου, καζάνι. Όχι, κάθε άλλο. Αχ, δεν θα πονάει? Όχι, μόνο που δεν θα μπορείτε να σφίξετε τη γροθιά σας για τρεις μέρες. Ναι! Για δέστε τα χέρια μου, ξερά σαν μπαλούκια. Αλήθεια, τι βάζουνε μέσα στα σούζα? Νομίζω κόλλα. Κόλλα, πες με πινκ πονγκ. Δεν χρειαζόμαστε ρακέτες. Αργότερα. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε κάτι πολύ επίγον. Τι? Έλατε, τι. Α, ναι, ήρθαμε να κάνουμε καφέ. Καφέ, εγώ θα τον φτιάξω. Πώς τον πίνετε? Ξυλοκομμένο και με πολύ ναφρό. Φτάσαμε, μαμά. Φτάσαμε και πάχινες. Ιδέες. Στα χεράκια μου την έφερα. Στα χεράκια μου την έφερα. Δεν κάτσε. Όχου, ξέχασα πως η κουζίνα καπούτ. Όλοι απάνω στο διαμέρισμα του κυρίου Βελάσκο για καφέ. Όχι. Τι, δεν θέλετε καφέ? Θα πιούνε αν τους φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε εμείς κύριε Βελάσκο απάνω να τους φτιάξουμε τον καφέ. Εσείς μην το κουνήσετε εσείς οι δυο από εδώ. Το γελεκάκι που φορεί. Εγώ στο πω. Νιώθω σαν να πεθάναμε και ανεβήκαμε στον ουρανό. Αλλά σκαρφαλώνοντας σύννεφο. Πάνω στο άνθος της ηλικίας μας. Δεν νιώθω καθ' αυτό άρρωστη. Μόνο σαν αρκωμένη. Και δεν μπορώ να σφίξω τη γροθιά μου. Να σας πω κάτι τρομακτικό. Τα δόντια μου είναι μαλακά σαν λάστιχο. Μια φορά η Κορίνα διασκέδασε. Δεν συμφωνείς, Πολ? Ναι, πολύ, η καημενούλα. Χαίρεται τόσο τη ζωή. Είναι να τη θαυμάζεις, Πολ. Θαυμάζω κάθε άνθρωπο που μπορεί και τρώει τρεις μερίδες πουφλαπού. Τι είναι το πουφλαπού? Δεν θυμάμαι. Εκείνο το εξάμβλωμα με το τουρμπάνι. Εγώ νόμιζα πως ήταν τον καρσόν. Έβαλα τα δυνατά μου, Πολ. Αλλά δεν μπόρεσα να κάνω κέφι. Όπως η Κορίνα και ο αυτός. Μην έχεις τύψεις, μητέρα. Απλούστατα δεν είμαι στη συνηθισμένη εμείς σε τέτοιου είδους φαΐ. Μπορεί να γέρασα, Πολ. Δεν τρέπομαι να σου το πω. Είναι πολύ απογοητευτικό να γερνάς. Οπωσδήποτε δεν νομίζω πως θα μπορέσω να αντέξω τον καφέ.
Μου τέλειωσαν τα ροζ χαπάκια μου. Πού πας, μαμά, πού πας? Σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω στο κρεβάτι μου. Σιγά, μαμά, σιγά, κάτσε έτσι εδώ. Και τι θα τους πω εγώ, μαμά? Πες τους ένα έξυπνο ψέμα. Πες στην Κορίνα πως δεν είμαι η αληθινή μητέρα της. Μπορεί να μην θελήσει να με ξαναδεί στα μάτια της. Καληνύχτα, Πολ. Καληνύχτα, Πολ. Έτοιμος ο καφές. Έτοιμος ο καφές. Έλα κάτσε. Τι έτοιμος? Σφύριζε τον εθνικό ύμνο του Αφγανιστάν και από το πολύ σφύριγμα έσβησα το καμινέτο. Ανταυτού θα πιούμε φλεγόμενο κονιάκ. Κορίνα, δώσε από ένα σπίρτο στον καθένα. Δυστυχώς εμένα θα μου επιτρέψετε να φύγω. Είναι λίγο αργά. Μαμά, δεν έχεις να κάνεις βήμα. Αυτό είναι το κλου της βραδιάς. Το ξέρω, αλλά αύριο το πρωί στις 10 έχω ραντεβού με τον οδοντιατρό μου στις 9. Και το τραβήξαμε τρομερά. Πώς θα είμαι αύριο στις 8? Τι? Δεν ξέρω τι λέω. Μαμά! Θα σου τηλεφωνήσω το πρωί, Χρυσή μου. Καληνύχτα, Πολ. Καληνύχτα, κύριε Βελάσκο. Καληνύχτα, Πολ. Καληνύχτα, Κορίνα. Μην μου πείτε πως θα φύγετε κι εσείς, κύριε Βελάσκο. Φυσικά, θα συνοδέψω την κυρία Μπάνκ στο σπίτι της. Όχι, θέλω να πω όχι, είναι πολύ αργά. Πολύ αργά, γιατί? Για τα λεωφορεία, σταματάνε στις 2. Πώς θα γυρίσετε πίσω? Γιατί να σκοτιζόμαστε από τώρα? Θα αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα όταν φτάσουμε στο Νιου Τζέρσι. Μα είναι πολύ μακρινή διαδρομή. Δεν είναι, Κορίνα μου, πολύ μακρινή διαδρομή? Όχι και τόσο, μισή ωρίτσα πάνω κάτω. Μα τέτοια ώρα. Αληθινά, κύριε Βελάσκο, είστε πολύ καλός, αλλά... Βίκτορ! Τι? Βίκτορ! Αφού θα περάσουμε την υπόλοιπη νύχτα μαζί, πρέπει να με λέτε Βίκτορ. Όχι. Και επιμένω σε αμοιβαιότητα. Ποιο είναι το δικό σας? Ποιο δικό μου? Το ονομάζω, μαμά. Έθελ. Έθελ, κύριε Βελάσκο. Ναι, Έθελ. Λαμπρά. Με λένε Έθελ. Λαμπρά. Λοιπόν, Έθελ, έτοιμη? Αφού επιμένετε, Βάλτερ. Βίκτορ. Ναι, Βίκτορ ήθελα να πω. Καληνύχτα, Πολ. Το αγελεκάκι που φορείς, εγώ το χωραμένο. Έλα, πάμε, Έθελ. Έθελ. Αν δεν έχετε νέα μας μέσα σε μια εβδομάδα, θα μας βρείτε στο Hotel National του Μεξικού, δωμάτιο 703. Πάμε, Έθελ. Πάμε, Βενσάν. Κορίνα, Κορίνα μου, τι ήθελε να πει? Δεν έχω ιδέα, αλλά πεθαίνω από περιέργεια να μάθω. Θα μου τηλεφωνήσεις, μαμά, την άλλη εβδομάδα από το Μεξικό? Θα σου τηλεφωνήσω αύριο το πρωί στις 6 από το σπίτι μου. Μου λέω. Λοιπόν, τι λες εσύ τώρα για όλα αυτά, κυρία? Θα είναι φιάσκο η βραδιά από την κορφή ως τα νύχια. Την πάει στο Νιου Τζέρσι στις 2 το πρωί. Αυτό θα πει τέλειο gentleman. Ούτε μια στιγμή δεν σκέφτηκε πώς θα γυρίσει πίσω. Μπορεί να κοιμηθεί εκεί κάτω. Τι λέω? Πολ. Όχι, δεν μπορεί. Η μαμά μου. Χθούλη μου. Τη νύχτα. Α, μου ήρθε μια ιδέα. Να πάρουμε την μπουκάλα του ουίσκι, να κατεβούμε κάτω, να χτυπήσουμε όλα τα κουδούνια και να φωνάξουμε. Μόνο και μόνο για να δούμε ποιοι θα βγουν και από πιανού το διαμέρισμα. Πολ, τι έπαθες? Αγάπη μου, τι έπαθες? Δεν είσαι καλά? Κορίνα, αυτό που έκανες στην ίδια σου τη μητέρα ήταν απέσιο. Ποιο? Μπορείς να φανταστείς πώς ένιωσε πριν από λίγο? Ξέρεις, τη νύχτα ήταν η απόψινή για εκείνη. Η νύχτα δεν τέλειωσε ακόμα. Ναι, αλλά δεν την είδες εσύ να κάθεται εδώ πριν 2 λεπτά. Ήσουν πάνω με αυτό τον Ουγγαρέζο αρχιλιστή. Λοιπόν, η μητέρα σου ήταν αξιοθρύνητη. Το πρόσωπό της είχε μακρύνει σαν στέκα του μπιλιάρδου. Εμένα δεν μου είπε τίποτα. Επειδή είναι πολύ καλή, για να μην σε λυπήσει. Είπε το ποτήριον μέχρι τριγός που λένε. Κύριε των δυνάμεων, άκου. Άκου να σέρνουμε μια γυναίκα σαν κι αυτή στα καταγόγια του λιμανιού για να φάει ένα πιάτο ποντικό φάρμακο. Δεν ήταν ποντικό φάρμακο, ήταν ελληνική φασολάδα. Και η μαμά τουλάχιστον τη δοκίμαζε. Δεν τη σκάλιζε με το μαχαίρι της, όπως μερικοί λέγοντας εξυπνάδες, όπως. Νομίζω πως κάποιος είναι εδώ μέσα. Ακριβώς. Εγώ τουλάχιστον είπα αυτό που σκεφτόμουν. Όχι σαν και εσένα, που θα γες 2 πιάτα μόνο και μόνο για να κάνεις το κομμάτι στον Αλ Καπόνε που καθόταν πλάι σου. Πολ! Γιατί είσαι έτσι θυμωμένος? Το είπα. Ντρέπομαι για αυτό που έκανες τη μητέρα σου. Γιατί?
Πού είναι η μαμά αυτή την ώρα, μόνη της με τον πιο γοητευτικό άντρα που γνώρισε στη ζωή της. Α, ναι, ναι, νομίζω ότι τους ακούω. Της πινθυροβόλα στην ομιλία. Θα της λέει το δίχως άλλο για ένα κοτόπουλο που έψησε κάποτε στο Δαλαϊλάμα του Θιβέτ και εκείνη θα πιπηλάει αδιάκοπα ροζ χαπάκια στο στόμα της. Τι, ποτέ δεν ξέρεις τι λένε δύο άνθρωποι όταν βρεθούν μόνοι τους. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς μπορείς να μιλάς τόσο ήσυχα για αυτό το πράγμα. Τι ήσυχα, εγώ. Ανησυχώ και παρενησυχώ μάλιστα. Λες πως θα κλείσω μάτι ώστε να χτυπήσει το τηλέφωνο. Τρέμω σαν το φίλο για τη μητέρα μου. Αλλά είμαι ευχαριστημένη που έχω επιτέλους την ευκαιρία να τρέμω για κάτι. Εκείνος που με ανησυχεί πραγματικά είσαι εσύ. Εγώ. Ναι. Εγώ. Αρχίζω να αναρωτιέμαι αν είσαι ικανός να διασκεδάσεις. Γιατί, επειδή θέλω να φοράω τα γάντια μου το χειμώνα. Όχι, αλλά επειδή δεν έχεις ίχνος περιπέτειας μέσα σου. Ξέρεις τι είσαι. Είσαι ένας θεατής. Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο χωρίζονται σε θεατές και πρωταγωνιστές. Και οι θεατές κάθονται γύρω-γύρω και βλέπουν τους πρωταγωνιστές να ζουν. Λοιπόν, απόψε, εσύ έβλεπες και εγώ ζούσα. Ναι, 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 και σε πληροφορώ πως ήταν πολύ πιο δύσκολο να βλέπει κανείς αυτά που έκανες παρά να κάνεις αυτά που έβλεπα εγώ. Εσύ δεν αφήνεις ούτε στιγμή να χαλάσει η χωρίστρα σου. Δεν μπορείς να ξαλεγράρεις ούτε μια νύχτα. Θεέ μου, ώρες μοιάζεις με. Γιατί, με σκληρό κολάρο. Δεν είπα έτσι. Δεν το είπες, αλλά αυτό ήθελες να πεις. Έτσι νομίζεις εσύ. Δεν είπα πως είσαι σκληρό κολάρο, αλλά εσύ είσαι πολύ καθώς πρέπει και μη μου άπτου. Εγώ είμαι καθώς πρέπει και μη μου άπτου. Εγώ πότε. Πότε ήμουν καθώς πρέπει και. Προχτές τη νύχτα στο Δελφίνι. Είχες μεθύσει, ναι ή όχι. Ναι, ήμουν θέση. Ορίστε. Λοιπόν, δεν το πήρε είδηση παρά μόνο όταν μου το είπε εσύ το άλλο πρωί. Είσαι πολύ αστείος, μεθυσμένος. Κάθεσαι σε μια γωνιά σαν σεισμόπληκτος και κοιτάς το παλτό σου ασκαρδαμιχτή. Κοιτούσα το παλτό μου ασκαρδαμιχτή επειδή είδα κάποιον να το κοιτάει. Άκου, αν το θες θα μεθύσω για χάρη σου μια μέρα και θα δεις μπροστά σου ένα ρεμάλι που θα κάνει να σηκωθούν οι τρίχες της κεφαλής σου σαν σειρματόπλαιο. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Αν θες να το ξέρεις λοιπόν, αν θες να το ξέρεις. Εγώ πέρσι στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων έδωσα μια τσιμπιά σε μια αγριά γυναίκα. Μη μου μιλάς εμένα λοιπόν για μεθύση. Ωραία, ωραία, εντάξει, εντάξει, Πολ. Πότε, πες μου, πότε άλλοτε ήμουν καθώς πρέπει και μη μου άπτουν. Πάντα! Πάντα! Ναι, πάντα. Ντύνεσαι πάντα καθώς πρέπει, όπως πρέπει, φέρεσαι όπως πρέπει και λες ό,τι πρέπει. Είσαι τέλειος παρά μια τρίχα. Αυτό που λες είναι κακοήθεια. Ναι, κακοήθεια. Ποτέ δεν σε είδα χωρίς σακάκι. Και άμα συγκρίνω τον εαυτό μου με σένα, νιώθω σαν αναλύτησα. Πριν παντρευτούμε, θα παίρνω όρκο, όπως κοιμάζει με τη γραβάτα σου. Μόνο στους πολύ επίσημους ύπνους μου. Ναι, δεν μπορείς να μπεις ούτε σε ένα μπακάλικο και να ζητήσεις από την πολίτρια χαρτί καθαριότητος. Αλλά πλησιάζεις το ταμείο, το δείχνεις και λες, μου δίνετε εκείνο το στρογγυλό πράγμα που είναι τυλιγμένο σε ροζ χαρτί. Είναι γελίο αυτό που λες. Ναι, ενώ εσύ δεν είσαι. Να, αυτό είναι το κακό. Όπως την Πέμπτη το βράδυ. Δεν ήθελες με κανέναν τρόπο να περπατήσεις ξυπόλυτα στο πάρκο μαζί μου. Γιατί? Απλούστατα γιατί ήταν η παγωνιά. Ακριβώς. Είναι πολύ σωστό και λογικό αυτό που λες. Μόνο που δεν είναι διόλου διασκεδαστικό. Ξέρεις κάτι λοιπόν. Μπορεί πραγματικά να είμαι πολύ καθώς πρέπει και μη μου άπτου για σένα. Μπορεί να σου να πιο ευτυχισμένη με κάποιον άλλον. Πιο γραφικό και γουστόζο. Όπως ο γείτονάς. Το δίχως άλλο. Βέβαια θα ήταν πολύ πιο διασκεδαστικός από ένα σκληρό κολάρο. Ναι, αλλά νόμιζα ότι είπες ότι δεν είμαι σκληρό κολάρο. Είσαι τώρα. Λοιπόν, δεν θέλω να ακούσω άλλο. Δεν θέλω να ακούσω άλλο. Δεν θέλω. Έχω δικαστήριο αύριο το πρωί, Κορίνα. Πού πας? Να κοιμηθώ. Τώρα? Πώς μπορείς να κοιμηθείς τώρα? Κλείσω τα μάτια μου και θα μετρήσω ως τα 1000 ούζα. Καληνύχτα. Όχι, δεν μπορείς να κοιμηθείς τώρα. Τσακωνόμαστε. Εσύ τσακώνεσαι. Άμα τελειώσεις, σβήστα φώτα. Ω, θα με τρελάνεις. Ακόμα και στα νεύρα σου έχεις βάλει διακόπτη. Τον ανοίγεις και τον κλείνεις όποτε θες. Άκου. Όσο είσαι εσύ αναστατωμένη, άλλο τόσο είμαι κι εγώ. Αλλά όταν πεινάσω, εγώ τρώω. Και όταν είμαι εγώ κουρασμένος, κοιμάμαι. Και εσύ τρως και κοιμάσαι. Μην πεις όχι, σε έχω δει και να τρως και να κοιμάσαι. Όχι την ώρα που έχουμε συζυγική κρίση. Τι κρίση, που τι είναι στην κρίση. Εμείς απλώς φωνάζουμε λίγο. Ναι, δεν το θεωρείς συζυγική κρίση αυτό. Ολόκληρος ο γάμος μας κρέμεται σε μια κλωστή. Μα από πότε? Από αυτή τη στιγμή. Ξαφνικά είδα ολοφάνερα πως εσύ και εγώ δεν έχουμε τίποτα το κοινό μεταξύ μας. Γιατί? Επειδή δεν περπατάω ξυπόλυτο στο πάρκο το καταχύμωνο. Αυτό δεν είναι αρκετός λόγος, Κορίνα. Η μοιχεία, ναι, ναι. Τα παγωμένα πόδια όμως, όχι. Μην απλοποιείς τα πράγματα. Βράζω, δεν το βλέπεις. Κορίνα, σε παρακαλώ, είναι 2:15. Αν με πάρει ο ύπνος σε 20 λεπτά, θα κοιμηθώ 5 ώρες ως το πρωί. Λοιπόν, θα σου τηλεφωνήσω από το δικαστήριο. Αν θέλεις, τσακωνόμαστε τηλεφωνικά. Όχι, δεν θα πας να κοιμηθείς. Όχι, θα κάτσεις εδώ και θα αγωνιστείς για να σωθεί ο γάμος μας. Αν ο γάμος μας εξαρτάται από αγώνες και συνεχείς προσπάθειες, δεν αξίζει τον κόπο να σωθεί. Πηγαίνω λοιπόν να χαθώ στο μικροσκοπικό μονό κρεβατάκι μας. Αν θες να μου κάνεις παρέα, έχει υπόψη σου ότι απόψε θα κοιμηθούμε από το δεξί πλευρό. Α, έτσι, Δεν θες να το συζητήσουμε, Φοβάσαι να το συζητήσουμε. Παντρεύτηκα ένα δειλό, έναν άνανδρο. Κορίνα, σε παρακαλώ, φέρε μου ένα κουβά. Η τουλάπα στάσεις. Σε μισώ, ναι. Μα το Θεό, σε μισώ, μόλι μου τη δύναμη. Κορίνα, ένα πράγμα έμαθα στο δικαστήριο.
Να έχεις τα μάτια σου 14 όταν είσαι θυμωμένος και κουρασμένος. Μπορεί να πεις κάτι που γρήγορα θα το μετανιώσεις. Κι εγώ είμαι θυμωμένος και είμαι και κουρασμένος. Και άνανδρος. Και θα σου πω κάτι τώρα που γρήγορα θα το μετανιώσω. Πολύ καλά, Κορίνα, μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί να μην έχουμε τίποτα κοινό μεταξύ μας. Μπορεί να παντρευτήκαμε πριν της ώρας μας. Μπορεί ο έρωτας να μην είναι το παν. Μπορεί να χρειάζεται και κοινός νους, κατανόηση και ψυχική ωριμότητα. Μπράβο σου, έκτακτα. Μπράβο. Γιατί δεν κάνεις μια πρόταση στον Άριο Πάγο, ε? Μόνο τα ζεύγη που φέρουν πιστοποιητικό από τον ψυχίατρό τους ότι ταιριάζουν, επιτρέπεται να έρθουν εις γάμου κοινωνία. Λοιπόν, είσαι ακαταλόγιστη. Είσαι ανυπόφορος. Είσαι για το φρενοκομείο. Μπορεί, αλλά είναι πολύ πιο διασκεδαστικό από το γεροκομείο. Φτάνει, Κορίνα, φτάνει, φτάνει. Μη μ' αγγίζεις. Δεν σε θέλω κοντά μου ποτέ πια. Έλα, Κορίνα, σε παρακαλώ, έλα τώρα. Όχι. Κορίνα, σε παρακαλώ. Όχι, 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 δεν θέλω να σε βλέπω μπροστά μου. Δεν μπορώ ούτε στο ίδιο δωμάτιο να είμαι μαζί σου. Γιατί? Δεν έχει γιατί. Δεν μπορώ, άμα νιώθεις έτσι. Πώς έτσι? Όπως νιώθεις για μένα. Κορίνα, μην γίνεσαι ιστερική, σε παρακαλώ. Γιατί γίνομαι ιστερική? Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Δεν υπάρχει τίποτα πια μεταξύ μας, Πολ. Και ούτε θα υπάρξει ποτέ. Α, να πάρει οργή! Με συγχωρείς. Με συγχωρείς, δεν θέλω να κλάψω. Όχι, για το όνομα του, κλάψε. Σε παρακαλώ, πάρε ανάσα και κλάψε. Δεν θα μου πεις εσύ ποτέ θα κλάψω. Θα κλάψω όποτε μ' αρέσει. Ναι, και δεν θα αρχίσω το κλάμα μου παρά μόνο όταν θα φύγεις εσύ από αυτό το σπίτι. Τι θες να πεις, να φύγω από το σπίτι? Δεν φαντάζεσαι βέβαια πώς θα ξεκολουθήσουμε να ζούμε μαζί, ύστερα από τα αποψινά. Σοβαρά μιλάς? Σοβαρότατα. Θέλω διαζύγιο. Διαζύγιο? Ναι, λυπάμαι πολύ, Πολ, αλλά δεν μπορώ να το συζητήσω άλλο. Καληνύχτα. Κορίνα, πού πας? Στην κρεβατοκάμαρά μου. Μα δεν μπορείς τώρα. Μπόρεσε εσύ πριν. Μα τότε τσακωνόμαστε. Τώρα παίρνουνε διαζύγιο. Δεν μπορώ να συζητήσω μαζί σου όταν είσαι ιστερικός. Καληνύχτα. Έλα εδώ! Ορίστε. Έλα εδώ. Θέλω να μάθω γιατί θες διαζύγιο. Σου είπα, επειδή εσύ και εγώ δεν έχουμε τίποτα κοινό μεταξύ μας. Και εκείνες οι 6 μέρες τι ήταν στο ξενοδοχείο? 6 χελιδόνια δεν φέρνουν την άνοιξη. 6 χελιδόνια δεν φέρνουν την άνοιξη, τι θα πει αυτό? Δεν ξέρω. Εγώ θέλω διαζύγιο. Μα νομίζω πως τα λες με τα σωστά σου, Το λέω. Δηλαδή, κάθε φορά που θα ψιλοκαυγαδίζουμε, θα ζητάς διαζύγιο. Δεν πρόκειται να ψιλοκαυγαδίσουμε άλλη φορά. Είναι η πρώτη και η τελευταία. Τελεία και παύλα. Καληνύχτα. Κορίνα, θα θες να πεις... Έλα έξω, Κορίνα! Γιατί? Γιατί δεν θέλω να φανάζω! Έλα! Έλα! Ναι, φοβάσαι, φοβάσαι, μην μας ακούσουν οι τρελοί γειτονές. Ξέρω. Μιλάς σοβαρά? Σοβαρότατα. Εννοείς, λέει, τα πάντα? Αιτήσεις? Και δικαστήριο και αντίο για πάντα, χωρισμένοι που σε είδα, που με ξέρεις. Ακριβώς. Σε ξέρω, κατάλαβα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Νομίζω. Ωραία. Λοιπόν, καληνύχτα, Κορίνα. Πού πας? Στο κρεβάτι. Γιατί, δεν θες να μιλήσουμε γι' αυτό? Στις 2:30 το πρωί. Μα δεν μπορώ εγώ να κοιμηθώ αν δεν τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα. Μπορεί να περάσουν 3 και 4 μήνες. Γιατί δεν παίρνεις έναν υπνάκο στο μεταξύ? Δεν υπάρχει λόγος να γίνεις βάρβαρος. Με συγχωρείς, αλλά όταν ετοιμάζομαι για διακοπές είμαι χαρούμενος. Και όταν ετοιμάζομαι για διαζύγιο είμαι βάρβαρος. Ωραία, πάω να πέσω. Θα κάτσε εδώ! Ήταν ή δεν παίρνεις διαζύγιο? Μπορείς να κάνεις μια μικρή προσπάθεια και να φερθείς πολιτισμένα. Πολύ καλά. Θα φερθώ πολιτισμένα. Αλλά μην περιμένεις γλύκες από μένα. Και τώρα κάτσε. Κάτσε! Υπάρχουν ένα πλήθος νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να συζητήσουμε. Μα δεν μπορεί να τα κάνεις εσύ όλα αυτά, ε? Εγώ δεν έχω ιδέα από νομικά. Α, βέβαια. Τώρα είμαι εγώ πρωταγωνιστής και εσύ ο θεατής. Έτσι, Κορίνα? Έτσι δεν είναι? Μπράβο, μπράβο. Ώστε αυτή είναι η αληθινή σου όψη. Ναι, 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 ναι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Τι πρέπει να κάνω? Πρώτα απ' όλα. Οι λόγοι. Οι λόγοι? Πρέπει να γράψω για ποιους λόγους ζητάς διαζύγιο. Είσαι κωμωδία, Πολ. Κωμωδία. Γιατί δεν ήσουν έτσι αστείος όταν είμαστε ευτυχισμένοι? Να γράψουμε ασυμφωνία χαρακτήρων. Ωραία, τελειώσαμε. Όχι ακόμα. Τι θα γίνει με τα οικονομικά? Δεν θέλω τίποτα. Μα δικαιούσε διατροφή, περιουσιακά στοιχεία. Ας πούμε να πληρώνω το νίκη σου. $75.63 το μήνα. Και μπορείς να κρατήσεις τα έπιπλα και τα γαμήλια δώρα. Εγώ θα ήθελα να κρατήσω μόνο τα ρούχα μου. Δεν περίμενα τέτοια καχιαντρέχεια από σένα. Δεν είναι καχιαντρέχεια. Είναι διαπίστωση. Φοράς διαρκώς τις πιτζάμες μου και τις παντόφλες μου. Μόνο όταν λείπεις. Γιατί? Γιατί μ' αρέσουν. Να, δεν έχει σημασία, είναι κουτό. Θα σου παραδώσω τις πιτζάμες σου και τις παντόφλες σου. Αν θες, μπορείς να τις επισκέπτεσαι μια φορά το μήνα. Αυτό είναι κακεντρέχεια. Ακριβώς. Δεν έχεις δικαίωμα να είσαι κακεντρεχής. Δεν θα μου πεις εσύ πότε θα είμαι εγώ και πότε θα είμαι κακεντρεχής. Ό,τι θέλω κάνω. Απλώς δεν ταιριάζουμε. Και βέβαια δεν ταιριάζουμε. Κι όμως προσπαθήσαμε. Ναι, σχεδόν 2 ολόκληρες εβδομάδες προσπαθήσαμε. Καλύτερα που το καταλάβαμε μέσα σε 2 εβδομάδες παρά σε 2 χρόνια. Είσαι 20. Είσαι 50. Είσαι 100. Είμαστε τυχεροί, ξέρετε. Πιο τυχεροί άνθρωποι στον κόσμο. Ελπίζω να μην βάλεις τα κλάματα,
Τάβαλα. Δικαίωμά μου δεν είναι. Θα κάνω το μεγαλύτερο κλάμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Και θα το ευχαριστηθώ με την ψυχή μου. Θα χορτάσω κλάμα. Ναι. Και θα κλάψω τόσο δυνατά που δεν θα κλείσει μάτι όλη τη νύχτα. Ναι. Καληνύχτα. Θέλω να πω αντίο. Πάμε και αυτή την κουβέντα να σκεπαστείς και αυτό το μαξιλάρι για να χουμπήσει το ξεροκέφαλό σου. Έξι χελιδόνια δεν θέλουν την άνοιξη. Τώρα που ξύλωσα και το τηλέφωνο μπορώ να ησυχάσω. Γίτσε σου, Πολ. Ω, χαίρετε. Ξαναχαίρετε. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Θαυμάσια, το τηλέφωνο μας χάλασε. Το ξέρω, δεν ήρθα να σας κάνω επίσκεψη. Περάστε. Μπράβο. Τα βολέψατε μια χαρά. Ευχαριστώ. Ξέρετε κανένα που να θέλει να τον νοικιάσει? Μετακομίζετε κιόλας? Ψάχνω για κανένα πιο μικρό διαμέρισμα. Πιο μικρό από αυτό υπάρχει? Εγώ θα βρω. Μακάρι. Για να δούμε τι έπαθε το τηλεφωνάκι. Είναι νεκρό, δεν λειτουργεί. Το ξέρω, ο άντρας μου το σκότωσε. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται ο έγκαμος βίος? Α, πολύ ενδιαφέρον. Τις πρώτες εβδομάδες όλα είναι ενδιαφέροντα. Ωστόσο, ανοίγει η καρδιά σου άμα βλέπεις δυο νέα παιδιά να αρχίζουν τη ζωή τους. Μες στη μαυρίλα που υπάρχει γύρω μας στη σήμερον ημέρα, άμα βλέπεις δυο νιόπαντρους, λες πως υπάρχουν ακόμα ελπίδες για αυτό τον κόσμο. Ποιος είναι αυτός που μπήκε στο μπάνι? Εκείνος. Ο άντρας σας? Φαντάζομαι. Δεν πρόσεξα. Έτοιμο το δείπνο. Έρχομαι. Θέλετε λίγο πιλάφι με μανιτάρια, κύριε? Όχι, ευχαριστώ. Δεν μας επιτρέπουν να παίρνουμε πουρμπουάρ. Θα κάνω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Θέλω να πω, να φτιάξω το τηλέφωνο γρήγορα. Με την ησυχία σας. Κανένας δεν μας βιάζει. Δεν σας βιάζει κανείς. Δεν μας ταράζετε την οικογενειακή μας γαλήνη. Υπάρχει μπύρα στο σπίτι? Είπα, υπάρχει μπύρα στο σπίτι? Θέλετε να κοιτάξω εγώ? Δεν υπάρχει μπύρα στο σπίτι. Αυτό είναι και εμένα το μεράκι μου, ξέρετε. Η μπύρα. Μπορώ να πιω 10 στην καθισιά μου μπουκάλια. Στείλανε τα πουκάμισά μου από το πλυντήριο. Τι θα πει αυτό? Θα πει τα στείλανε. Σιδέρωσαν θαυμάσια τα σκληρά κολάρα σου. Κυρία τεχνίτη, θέλετε να πιείτε κάτι? Είπα, θέλετε να πιείτε κάτι? Ποιος, εγώ? Εσείς. Εγώ? Ναι. Όχι. Καλά. Ακόμα μια βιβίτσα. Εντάξει. Τέλειωσε. Δεν άργησα, Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποχρεώσεις μας. Λυπάμαι για αυτή την ενόχληση. Άπα, όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Νομίζω πως δεν θα σας ξαναχρειαστούμε πια. Α, που το ξέρετε. Τα τηλέφωνα χαλάνε κάθε τόσο και υπάρχει πάντα τρόπος να διορθωθούν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, αντίο. Αντίο σας. Και τώρα η κατάβαση. Εδώ θα μείνεις και απόψε. Δεν βρήκα δωμάτιο ακόμα. Είχες ολόκληρη την ημέρα στη διάθεσή σου για να ψάξεις. Είχα πολλή δουλειά. Την ημέρα, όπως ξέρεις, εργάζομαι. Μπορούσες να ψάξεις την ώρα του φαγητού. Την ώρα του φαγητού τρώω. Θα ψάξω την ώρα του ψαξίματος. Μπορούσες να ψάξεις απόψε. Έτσι έλεγα να κάνω, αλλά άρπαξα ένα διαβολόκριο. Και είπα να πάρω μερικές ασπιρίνες και να κρεβατωθώ αμέσως στον καναπέ. Ναι, είμαι βέβαια πως μπορείς να βρεις κάποιο μέρος. Σε πειράζει να μείνω εδώ κανένα δύο μέρες ακόμα? Είναι και δικό σου το σπίτι. Φύγε όποτε σου κάνει κέφι.
Εμπρός. Ποιος? Ω, ναι. Η ίδια. Α, πολύ ευγενικό από μέρους σας. Ναι. Ω, γιατί όχι. Πολύ. Ναι, την Πέμπτη το βράδυ. Α, δεν ξέρω. Ναι, είμαι ελεύθερη, αλλά... Α, πολύ. Ας είναι την Πέμπτη. Ποιος είναι, Κορίνα? Ορίστε. Α, στις 8. Ναι, ναι. Γιατί όχι. Ναι, στις 8, θαυμάσια. Με ποιον μιλάς, Κορίνα? Έτσι. Ω, αλλά πώς ανακαλύψατε τον αριθμό μου? Όχι δα. Μη μου πείτε. Αυτό είναι κατασκοπία. Έστω. Κατασκοπία είναι καλό σκοπό, ε. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα που λένε. Και ποιος είναι ο Άγιος? Δώσε το τηλέφωνο, Κορίνα. Όχι, δώσε... δεν στο δίνω, είναι δικό μου. Φύγε από εδώ, πόν, εμένα θέλουν. Το τηλέφωνο είπα. Εμπρός, ποιος είναι? Ποιος? Όχι, κυρία μου, όχι. Δεν χρειαζόμαστε μαθήματα μπόσα νόβα. Ορίστε. Ευτυχώς που δεν κάναμε και παιδιά. Θα είχαν τρελή μητέρα. Ναι, μικρό το κακό. Θα είχαν τόσο γνωστικό πατέρα. Χα! Ναι, χα. Και μη σε νοιάζει τι θα κάνω εγώ. Θα πηγαίνω όπου θέλω, όπου μ' αρέσει και με όποιον μ' αρέσει. Και δεν πρόκειται να μείνω νύχτα σε αυτό το σπίτι, όσο είσαι εσύ εδώ. Καταλαβαίνω, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Κορίνα, πότε θες να φύγω? Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα. Δηλαδή? Θέλω να φύγεις απόψε, τώρα. Εντάξει. Θα φύγω σε 5 λεπτά. Είσαι ευχαριστημένη? Θα ήμουν ακόμα πιο πολύ αν έφευγες σε 2. Δεν βλέπεις την ώρα, ε? Δεν βλέπεις την ώρα να χαθώ από τη ζωή σου. Ακριβώς. Πότε θα το πάρω? Ποιο? Το διαζυγιόν. Πότε? Δεν θα ξέρω εγώ. Ακόμα δεν πήραμε την ξερχή πράξη του γάμου μας. Τι να την κάνουμε, δεν μας χρειάζεται τώρα πια. Δεν μπορούμε να πάρουμε διαζύγιο, παιδί μου, αν δεν έχουμε παντρευτεί. Ω, χαίρομαι που παντρευτήκαμε. Μόνο και μόνο επειδή θα έχω την ευχαρίστηση να χωρίσουμε. Α! Ναι, έχει και μερικές χαρές ο γάμος, βλέπεις. Θα σου φέρω τα σόρουχά σου. Άστα αυτά. Θα παίρνω την άνοιξη που θα έχουν στεγνώσει. Καλά θα κάνεις. Και όταν έρθεις, σε παρακαλώ να χτυπήσεις το κουδούνι. Αύριο πρωί-πρωί θα πάρω και θα αγοράσω ένα μαντρόσκυλο και θα το δέσω πίσω από την πόρτα. Μαντρόσκυλο, πολύ ωραία ιδέα. Έτσι θα έχεις κάποιον επιτέλους να περπατάτε μαζί, ξυπόλυτοι στο πάρκο. Αν είναι ο Μάρλον Μπράντο, πες του χαιρετίσματα. Εμπρός. Ναι, ναι, θεία Χάριετ. Τι? Όχι, μαμά δεν είναι εδώ. Απόλυτα βέβαιη. Έφυγε στις 2 το πρωί. Τι τρέχει? Τι? Τι είναι, τι συμβαίνει? Η μαμά. Η μαμά μου, είστε βέβαιοι? Τι είναι, πες μου. Όχι, όχι, το τηλέφωνο μου ήταν χαλασμένο όλη μέρα. Όχι, δεν ξέρω τι έγινε. Πες μου, τι τρέχει, Κορίνα. Καλά, καλά, θεία Χάριετ, μην τρομάζετε. Ναι, θα σας πάρω μόλις μάθω. Δεν γύρισε σπίτι χτες το βράδυ. Το κρεβάτι της είναι άθικτο. Αχ, θα τηλεφωνήσω στην αστυνομία. Στα, μην τα χάνεις αμέσως, Κορίνα, σε παρακαλώ, μην τα χάνεις. Μα τι καταλαβαίνεις. Τι? Η Τζέζη είπε στη θεία πως η μαμά δεν ήταν στην καμαρά της σήμερα το πρωί. Α, μπορεί να την πονούσε η μέση της και να πήγει να κοιμηθεί πάνω στη σανίδα του σιδερώματος. Μα τρελέ, δεν άκουσες τι σου είπα. Η μητέρα μου έλειπε όλη τη νύχτα. Η μητέρα μου. Σε παρακαλώ, μην δραματοποιούμε τα πράγματα. Φύγε από εδώ. Αδειάσε μου τη γωνιά και χάσω από τη ζωή μου. Δεν θέλω να σε βρω όταν γυρίσω. Πού πα? Απάνω, να μάθω τι έγινε η μητέρα μου. Και μην τολμήσεις να είσαι εδώ όταν γυρίσω. Ένα μαντρόσπιλο. Ας γελάσω. Περίμενε να δεις τι θα γίνει άμα το βγάλεις περίπατο. Θα δεις τις σκάλες που έχει ανέβει και θα σ' αρπάξει από το λαιμό. Γιατί δεν παίρνεις κανένα παπαγάλο? Έτσι θα μπορεί να του κουβεντιάζεις όλη νύχτα. Πόσο πρέπει να ξοδεύω για κανένα βουριμπούλι? Φτάνουνε 5 σέντς. Ευτυχώς εγώ δεν έχω ανάγκη κανένα να με προστατεύει. Εγώ είμαι άντρας, χρυσή μου. Είμαι άντρας εγώ, ανεξάρτητος, όριμος και αυτάρκης. Γίτσες μου. Σίγουρα θα πάθα γρήπη. Βέβαια, καίω και.
Φεύγω, τρέμω. Τρέμω και ιδρωμένος είμαι και παγωμένος είμαι. Μπορεί βέβαια να είναι τριήμερος πυρετός. Μία, δύο, τρεις, αύριο θα είμαι καλά. Αύριο στις 5:15 θα είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλτάτη! Ευχαριστώ! Και ούτω γέγραπτε, την έσμεν αποθανήν εκλή μου, την έσδε εκ πνιγμού, κι ένας φουκαράς θα πάει από μια τρύπα στο φεγγίτι. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε. Αντίο τρύπια ντουλάπα. Αντίο ανύπαρχτη μπανιέρα. Αντίο τρυπίτσα. Αντίο εννέα πατώματα. Αντίο Κορίνα. Αντίο Κορίνα! Δεν μου λες αντίο! Συμφώνω στον νόμο, δικαιούμαι ένα αντίο! Αντίο! Τι τρέχει, Κορίνα? Κορίνα! Τι τρέχει? Η μαμά σου έπαθε κανένα ατύχημα? Κορίνα, για το όνομα του, σε παρακαλώ, τι έπαθε η μαμά σου? Τι έπαθε η μαμά σου, σε παρακαλώ, πες. Κορίνα μου, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Τι? Δεν είναι έτσι όπως νομίζεις καθόλου. Τι? Μα, βρέθηκες. Καλημέρα, Πολ. Κορίνα, μίλησέ μου. Άμα σου εξηγήσω, θα δεις, είναι πολύ απλό. Κορίνα, σε παρακαλώ, είσαι άδικη, Κορίνα. Πολ, πες να με πιστέψεις. Το βλέπεις τώρα, τα βλέπεις. Είσαι ευχαριστημένη, Εντάξει, μαμά μου. Καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις, Πολ. Δεν κατάλαβες τίποτα. Φτάνει που είσαστε καλά, μαμά. Όχι, Πολ, πρέπει να με πιστέψεις. Να μ' ακούσεις. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα, μαμά. Δεν μπορώ να βλέπω την πεθερά μου με το κοπίνεζό μου. Θεέ μου, είναι τρομερό. Κάποιος πρέπει να με πιστέψει. Πολ! Πού πάει ο Πολ? Κορίνα μου, θα σου τα εξηγήσω όλα. Την κομπινεζόν, τις παντόφλες, όλα. Πρόκειται για μια τρομερή παρεξήγηση. Έφυγε, ο Πολ έφυγε. Ναι, άκου να δεις, χθες τη νύχτα, όταν έφυγε με τον κύριο Βελάσκο. Είχε δίκιο, ο Πολ είχε δίκιο. Από τα θαυτένει, πια πάρα πολύ χτες το βράδυ, ουίσκι, μαρτίνι, καφέ, ούζο, φασολάδα. Όχι, δεν είσαι υποχρεωμένη να μου εξηγήσει τίποτα, μαμά. Μα θέλω να σου εξηγήσω. Όταν βγήκα έξω, λοιπόν, ένιωσα ξαφνικά να ζαλίζομαι και λιποθύμησα. Έχασα τις αισθήσεις μου και έπεσα στο χιόνι, στη λάσπη. Έπρεπε να τον ακούσω, εγώ φταίω για όλα. Τότε ο Βίκτορ με σήκωσε και με κουβάλισε μέσα. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Τα παπούτσια μου είχαν πέσει στην υπόνο μου. Κάθε μέρα ακούμε τέτοιες ιστορίες. Με κουβάλισες εδώ απάνω, αλλά τον μπερέ του έπεσε στα μάτια του και γκρεμίστηκε από τις σκάλες. Κατρακύλησε στο τρίτο πάτωμα και εγώ έπεσα πάνω στο πόδι του. Μας κουβάλισαν και τους δύο απάνω. Νόμιζα πως τον περνούσαμε μια ευχάριστη οικογενειακή βραδιά. Ο κύριος Κοντζάλες, ο κύριος Αρμεντάρεθ και ο κύριος Καλχούν μας κουβάλισαν απάνω. Και μας ακούμπησαν κάτω, πάνω στα χαλιά. Δεν είχε κρεβάτια, μόνο παχιά χαλιά. Είχε και τότε αποκοιμήθηκα. Ο Πολ είχε δίκιο. Και έπειτα ξύπνησα. Ο Βίκτορ είχε φύγει, αλλά εγώ βρέθηκα με την κομπινεζόν. Σου ορκίζομαι που σου λέω την αλήθεια. Δεν υπάρχει λόγος να ορκίζεσαι, μητέρα. Μα πρέπει να με πιστέψεις. Τότε πού είναι τα ρούχα σου? Τα είπα όλα. Πού είναι τα ρούχα σου? Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί? Γιατί δεν θα με πιστέψεις. Θα σε πιστέψω. Όχι. Ναι. Πού είναι τα ρούχα σου? Δεν ξέρω. Δεν σε πιστεύω. Βλέπεις, κι όμως δεν ξέρω που είναι. Αχ, Κορίνα μου, ποτέ δεν ένιωσα τέτοια ταπείνωση. Όχι, μην τα βάζεις με τον εαυτό σου, μαμά. Εγώ φταίω για όλα, εγώ. Όπως σου έστρωσα, κοιμήθηκες. Και έβλεπα φοβερούς εφιάλτες. Ονειρεύτηκα πως τα δάχτυλά μου πέφτανε και πως δεν μπορούσα να σφίξω τη γροθιά μου. Ο Θεέ μου, πως είμαι έτσι στον καθρέφτη? Μοιάζω σαν να ξύπνησα την ώρα που ναυαγούσε ο Τιτανικός. Δεν είναι κανείς μέσα? Αυτός! Κορίνα, μην τον αφήσει να μπει μέσα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να τον αντικρίσω, δεν μπορώ. Με την κομπινεζόν. Καλά, μητέρα. Σε παρακαλώ. Καλά, θα το κανονίσω εγώ. Πήγαινε στην κρεβατοκάμαρα. Πες του πως δεν είμαι εδώ, πες του ότι να είναι. Με συγχωρείτε, αλλά έχω απόλυτη ανάγκη από μερικές ασπιρίνες. Γεια σου, Έθελα. Καλημέρα, Βίκτορ. Κύριε Βίκτορ, κύριε Βελάσκο, ήθελα να πω. Μάθατε τι έγινε χθες τη νύχτα, Κορίνα? Τις είπες τι πάθαμε χθες τη νύχτα? Γιατί, τι πάθαμε χθες τη νύχτα? Α, λέτε αυτό που πάθαμε χθες τη νύχτα. Ναι, τις το είπα. Το ξέρεις ότι έσπασε το μεγάλο μου δάχτυλο? Ναι, δηλαδή. Όχι, είναι τρομερό. Θα πρέπει ένα μήνα να φοράω παντόφλες. Μόνο που δεν μπορώ να βρω τις παντόφλες μου. Α, εσύ τις φοράς? Εγώ τις φοράω. Εδώ είναι οι παντόφλες σας. Έκανα 40 λεπτά να ανέβω τις σκάλες. Πρέπει να νοικιάσω κάποιον για να με κουβαλάει όσα πάνω. Κορίνα, μπορώ να έχω 300 ασπιρίνες? Ναι, να σας φέρω. Ευχαριστώ. Έσπασε το δάχτυλο, Κορίνα μου. Είναι φοβερό. Υπάρχουν και χειρότερα.
Επ' ευκαιρία μου έκαναν γενική εξέταση. Μάντεψε τι άλλο έχω. Τι? Έλκος. Oh. Από τα πολλά μπαχαρικά που τρώω. Πρέπει να παίρνω ροζ χαπάκια σαν και σένα. Θεέ μου. Ξέρεις κάτι, Έθελ? Νομίζω πως δεν είμαι τόσο νέος όσο νομίζω. Γιατί το λέτε αυτό? Χωριό που φαίνεται. Χτες τη νύχτα δεν μπόρεσα να σε κουβαλήσω απάνω. Δεν μπορώ πια να τρώω φαγιά με μπαχαρικά και... και βάφω τα μαλλιά μου. Για να δω, είσαι πολύ καλός. Ευχαριστώ, και εσύ το ίδιο. Ευχαριστώ. Μιλάω σοβαρά, Έθελ. Είσαι πολύ σπάνια γυναίκα. Σπάνια, πώς δηλαδή? Είναι αστείο. Αλλά μου πέρασε σχεδόν ο πόνος στο δάχτυλο του ποδιού μου. Πώς σπάνια? Να, σε κοίταγα χτες τη νύχτα. Σε κοίταγα από κοντά. Πολύ ώρα. Λοιπόν, ξέρεις τι είσαι, Έθελ? Τι? Λεβεντιά. Α, λεβέντια. Να τραβήξεις όσα τράβηξες χθες τη νύχτα. Το λιμάνι, το παράξενο φαΐ, τα ποτά. Να σε κουβαλήσουν σε τέτοιο χάλι στο δωμάτιό μου και εσύ να μην βγάλεις άχνα. Μα και να θέλα, δεν μπορούσα. Λιποθυμούσα συνέχεια. Ω, ναι, ναι, η αλήθεια είναι πως και οι δυο τρελαθήκαμε στη λιποθυμία. Αν θυμάσαι. Θυμάμαι, ναι. Κύριε Βελάσκο, πού είναι τα ρούχα μου? Τα ρούχα σου? Α, ναι, ναι. Εδώ. Μα αυτό δεν είναι τα ρούχα μου. Είναι μια απόδειξη πληρωμής. Είναι η απόδειξη από το καθαριστήριο. Θα σου τα στείλουν στις 6. Α, είναι στο καθαριστήριο. Πότε τα έβγαλα? Μα δεν τα έβγαλες εσύ. Ήσουν αμουσκεμένη και ξεπαγιασμένη. Σου τα έβγαλε ο Γκονζάλες. Ο κύριος Γκονζάλες? Όχι κύριος, ο δόκτωρ Γκονζάλες. Δόκτωρ? Α, ο δόκτωρ Γκονζάλες. Τότε δεν πειράζει. Πολύ βολικό να έχεις γιατρό μέσα στο σπίτι. Μα δεν είναι δόκτωρ της ιατρικής. Αλλά... είναι δόκτωρ της φιλοσοφίας. Όχι, δα. Ορίστε, ορίστε η ασπιρίνη σας. Ευχαριστώ, αλλά είμαι πολύ καλύτερα τώρα. Θα τις πάρω εγώ. Πρέπει να πηγαίνω. Ο γιατρός μου είπε να μου σκεύω το δάχτυλό μου κάθε ώρα. Μήπως μπορώ να κάνω τίποτα για σας? Ναι, μπορείτε. Θέλετε να φάμε μαζί απόψε? Εγώ? Αν δεν σε πειράζει το στεγνό φαΐ. Λατρεύω το στεγνό φαΐ. Ωραία. Θα τηλεφωνήσω να μας κρατήσουν τραπέζι στο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Έλα να με πάρεις σε 5 λεπτά. Θα πιούμε πριν φύγουμε ένα ποτήρι γάλα. Ξέρεις κάτι, Κορίνα? Βάζω στοίχημα πως είμαι η πρώτη γυναίκα που την καλούν σε δείπνο ενώ φοράει κομπινεζόν. Μα... μα μπορώ να σου μιλήσω μια στιγμή? Τώρα μόλις το κατάλαβα. Κοιμήθηκα χωρίς τις σανίδες μου. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια κοιμήθηκα χωρίς τις σανίδες μου. Μητέρα, θα με ακούσεις? Λες το ούζο να είναι κανένα θαυματουργό ελληνικό ποτό. Μητέρα, πριν φύγεις, πρέπει να συζητήσουμε για κάτι. Κορίνα, χρυσό, μ' ανησυχείς για μένα. Δεν ανησυχώ για σένα. Θεέ μου, τα μαλλιά μου. Τι θα κάνω με τα μαλλιά μου, Κορίνα? Δεν με νοιάζει τι θα κάνω με τα μαλλιά σου. Αλλά αφού τα βάφει αυτός, γιατί να μην τα βάψω κι εγώ? Λες το μαύρο μαλλί να με κάνει πολύ σπανιόλα. Μητέρα, γιατί δεν κάθεσαι να μιλήσουμε? Τώρα. Με περιμένει ο Βίκτορ, χρυσό μου. Γιατί δεν έρχεστε μαζί εσύ και ο Πολ? Αυτό ακριβώς προσπαθώ να σου πω τόση ώρα. Ο Πολ δεν θα γυρίσει. Τι θες να πεις, πού πήγε? Δεν ξέρω, στο Ρένο. Όπου πάνε οι άντρες για να πάρουν διαζύγιο. Διαζύγιο? Ακριβώς, διαζύγιο. Ο Πολ και εγώ χωρίσαμε, για πάντα. Γιατί δεν το πιστεύεις? Εσύ και ο Πολ. Ναι, δεν τον είδες πριν λίγο που έφευγε με τη βαλίτσα του? Τι λες να είχε εκεί μέσα? Δεν ξέρω, ξέρω πόσο καθαρός και τακτικός είναι. Νόμιζε πως τα είχε ίσως τα σκουπίδια. Μητέρα, εγώ σε πιστεύω. Εσύ γιατί δεν με πιστεύεις? Σε όλη μου τη ζωή δεν έχω δει ανθρώπους τόσο ερωτευμένους όσο εσύ και ο Πολ. Δεν είναι αλήθεια. Μπορεί χτες. Μα τώρα πια. Τώρα πια σήμερα τέλειωσαν όλα. Μαμά έφυγε. Μα έτσι τα καλά καθούμενα. Διόλου τα καλά καθούμενα. Του είπα εγώ να φύγει. Εγώ φταίω για όλα. Εγώ. Δεν μπορεί να φταίει μόνο εσύ. Δεν μπορεί. Εξαιτία μου τρέχει στα σοκάκια χωρίς ρούχα. Και εξαιτία μου ο Πολ τριγυρίζει στους δρόμους. Κρυωμένος και ψάχνει να βρει ένα μέρος να κοιμηθεί. Ποιο άλλο φταίει? Παρά εγώ. Εσύ. Αλλά θες να σου πω κάτι που μπορεί να σε ξαφνιάσει. Μ' όλα αυτά σ' αγαπώ. Αλήθεια? Ναι. Και ο Πολ σ' αγαπάει. Κι εγώ τον αγαπώ. Μόνο που δεν ξέρω τι θέλει. Δεν ξέρω πώς να τον κάνω ευτυχισμένο. Ω, μαμά, τι να κάνω? Πρώτη φορά ζητάς τη συμβουλή μου από τότε που ήσουν 10 χρονών. Είναι πολύ απλό, χρυσό μου. Να απαρνηθείς ένα μικρό κομμάτι από τον εαυτό σου. Για χάρη του. Φρόντιζε τον. Και κάν τον να νιώθει σπουδαίος. Αν τον μπορέσεις αυτό, ο γάμος θα είναι και ευτυχισμένος και θαυμάσιος. Μόνο 2 ζευγάρια στα 10 το καταφέρουν αυτό. Και εσύ στάστε το 1 από τα 2, μωρό μου. Άντε, 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 άντε τώρα. Βάλ το παλτό σου και τρέξε να τον βρεις. Εγώ έχω ραντεβού. Η θεία η Χάριετ δεν θα πιστέψει το λέξη από όλα αυτά. Κρίμα να μην έχω μαζί μου τη φωτογραφική μου μηχανή. Στάσου, στάσου, νομίζω πως τον άκουσα.
Λοιπόν, εγώ φεύγω. Αντίο, αντίο αγάπη. Αντίο, αντίο, μαμά. Αντίο, αντίο. Μη σταματήσει τη σκάλα, τον Πολ. Θεέ μου, έρχεται. Ακούς, τον ακούς. Φύγε, φύγε, μαμά. Φύγε γρήγορα. Αντίο, αντίο. Έρχεται, έρχεται. Τι να κάνω, τι να κάνω τώρα για να με συγχωρέσει. Αχ, Πολ. Πολ, είσαι καλά, Πολ. Έκτακτα. Πολ. Έκτακτα και ευχαριστώ. Πολ, μόλις πήγαινα να ψάξω για σένα. Πήγαινε να ψάξει. Δεν ξέρω, πήγαινα. Λοιπόν, δεν θα με βρεις πουθενά. Πολ, έχω τόσο να σου πω, αγάπη μου. Κι εγώ, Κορίνα. Υποκατέβηκα όλες τις σκάλες και ξαφνικά στο κεφαλόσκαλο έγινε φως μέσα μου. Τα είδα όλα πεντακάθαρα για πρώτη φορά και είπα. Είναι βλακεία. Είναι βλακεία. Λοιπόν, Κορίνα, μόνο μια σωστή λύση υπάρχει. Αλήθεια, ποια? Να φύγεις εσύ. Γιατί να φύγω εγώ? Εγώ πληρώνω 125 δολάρια το μήνα. Γι' αυτό το... Λοιπόν, να φύγεις εσύ. Μα δεν θέλω να φύγω. Λυπάμαι, αλλά πρέπει. Το ενοικιαστήριο είναι στο όνομά μου. Σου δίνω 10 λεφτά διορία. Πολ, το παλτό σου. Τι έγινε το παλτό σου? Δεν χρειάζομαι παλτό. Είναι μόνο 2 υπό το 0. Πολ, χτύπησες. Έλα, κόρη, να χάσω μέρα. Απαιτώ να φύγεις από εδώ σε 10 λεφτά. Πολ! Πολ, είσαι παγωμένος, ξεπαγιασμένος. Τι έκανες όλη αυτή την ώρα? Διαμάντεψε. Περπατούσα ξυπόλυτος στο πάρκο. Πού είναι η κάλτσα σου? Είσαι τρελός. Όχι, δεν είναι τρελός. Διαμάντεψε τι είμαι. Είσαι μεθυσμένος. Α, μπράβο, το πρόσεξες επιτέλους. Τύφλες το μεθύσι. Ευχαριστώ. Πολ, σύνεσαι στον πυρετό. Και... θα πάθεις περιπνευμονία. Αυτό θες, να πάθω. Κάτσε, κάτσε στον καναπέ. Πολ, θέλω να βγάλεις τα παπούτσια σου. Αμέσως, είναι μουσκεμα. Δεν μπορώ. Τα πόδια μου γίνανε τούμπανο. Δεν έπρεπε να σε αφήσω να φύγεις. Το ξέρω πως ήσουν ακριωμένος. Το ξέρω. Αχ, το ξέρω. Πέσε στο κρεβάτι αμέσως. Πέσε πρώτη εσύ. Είσαι ο άρρωστος. Όχι τόσο άρρωστος. Κάτσε ήσυχα, Πολ. Έλα, Κορίνα, έλα. Έλα να σβήσουμε τον πυρετό μου. Αλλά κάτσε ήσυχα, σου λέω, Πολ. Το καλό που σου θέλω, σταμάτα. Είσαι όμορφη όταν είσαι κακιά και στριβαίνει. Μην με πλησιάζει, Πολ. Έλα. Συντοπιό, θα βάλω τις φωνές. Τα κεραμίδια γεμίσανε χιόνι. Θα έχουμε χιόνο θύελα. Όχι, δεν πρέπει να περπατάς έτσι. Έχεις πυρετό. Μη σαλεύεις. Ακίνητες. Και οι δυο σας ακίνητες. Θεέ μου, με βλέπει διπλή από το μεθύσι. Μη, Πολ, Πολ, σε συγχαίρουμε όταν είσαι έτσι. Αν φοβάμαι, θα κλειδωθώ στο μπάνιο. Κορίνα, Κορίνα. Έλα εδώ. Άνοιξε την πόρτα, Κορίνα. Δεν μπορώ. Άνοιξε την πόρτα. Φοβάμαι. Εμένα. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν είσαι εσύ πια. Ο Πολ, ο δικός μου. Θέλω το δικό μου τον Πολ. Ποιον, το σκληρό κολάρο? Είναι σοβαρός και δυνατός. Και νοιάζεται για μένα και μου λέει πόσα θα ξοδεύω και με προστατεύει από κάτι. Κάτι τέτοιο σαν για σένα. Και θέλω να ξέρει πόσο πολύ τον αγαπώ. Και πως θα τα φτιάξω όλα εδώ μέσα όπως θα θέλει ακριβώς εκείνος. Να, θα φράξω την τρυπίτσα, την τρύπα του φεγγίτη. Και το ράγισμα στον ταβάνι της ντουλάπας. Και θα βάλω εδώ μια μπανιέρα και θα τον κουβαλάω στην πλάτη κάθε βράδυ. Όλες τις σκάλες. Επειδή θέλω να ξέρει πόσο πολύ τον αγαπώ. Πολ, με ακούς αγάπη μου, Πολ. Πολ, πού είσαι? Είσαι καλά? Πολ, τρελάρχες! Κατέβα κάτω, κατέβα από το φεγγίτι, θα σκοτωθείς! Θέλω να είμαι κι εγώ μουρλός, όπως όλοι σε αυτό το σπίτι! Όχι, όχι, Πολ, δεν θέλω να είσαι μουρλός. Θέλω να κατέβεις κάτω. Θα κατέβω άμα το ξαναπείς δυνατά και καθαρά. Τι, ό,τι θες, Πολ, ό,τι θες. Ο σύζυγός μου... Ο σύζυγός μου... Πολ Μπράτε... Πολ Μπράτε... Πολλά υποσχόμενος νεαρός δικηγόρος. Πολλά υποσχόμενος νεαρός δικηγόρος. Είναι τύφλα στο μεθύσι. Είναι τύφλα στο μεθύσι. Και τον αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ, Κορίνα. Ακόμα κι όταν δεν σε χώνευα, σ' αγαπούσα. Τότε σε παρακαλώ, αγάπη μου, σε παρακαλώ, κατέβα. Δεν μπορώ τώρα. Γιατί? Γιατί θα κάνω εμετό. Όχι, όχι, δεν κάνει. Ναι, κάνει. Μα Πολ, Πολ, μη σαλεύεις, μη σαλεύεις, θα ανέβω να σε πάρω. Αλήθεια, Κορίνα, αλήθεια, γιατί άρχισα να φοβάμαι. Ναι, ναι, αγάπη μου, ανεβαίνω. Κορίνα, Κορίνα. Τι είναι, Πολ, τι είναι? Μη μ' αφήνεις. Μη φοβάσαι, αγάπη μου, ολοκρατήσου σφιχτά. Και προσπάθησε να είσαι ήρεμος. Τι να κάνω. Τραγούδα, Πολ, τραγούδα. Να τραγουδήσω? Ναι, τραγούδα συνέχεια, όσο μπορείς πιο δυνατά, Πολ. Ώστε να ανέβω, ορκίζομαι πως θα τραγουδάς, Πολ. Ναι, στορκίζομαι, αγάπη μου.
Θα τραγουδάω συνέχεια. Μη σταματήσω που να έρθω. Σ' αγαπώ, αγάπη μου. Τραγούδα. Πολ, τραγούδα. Τραγουδάω. Ναι. Το γελεκά και που φορεί. Έρχομαι, Πολ. Έρχομαι, αγάπη μου. Από το θέατρο της Κυριακής ακούσατε την κωμωδία «Ξυπόλυτη στο πάρκο» του Νέιλ Σάιμον, που έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε Βάσο Μανολίδου ως Κορίνα, Αντώνης Αντωνίου τεχνίτης, Τόνης Γιακοβάκης υπάλληλος, Στέφανος Λινέος Πολ, Σμάρο Στεφανίδου μητέρα, Δήμος Ταρένιος Βίκτορ Βελάσκο. Η μετάφραση του έργου «Ξυπόλυτη στο πάρκο» ήταν του Μάριου Πλωρίτη. Η ραδιοφωνική προσαρμογή της Μπίκας Μαρκατά. Τη μουσική επιμελήθηκε η Ιφηγένεια Ευθυμιά του Σπύρου. Επιμέλεια ήχων Χρήστου Κάσδαγλη. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Ραδιοσκηνοθεσία Δημήτρη Νικολαίδη.